μπορούσαμε να ακούμε το 15 λεπτό βίντεο με όλα τα σύνθημα, τα συνθήματα του ιστορικού από την κερκίδα των Πανθέων και όχι μόνο, νομίζω ότι πρέπει να το διακόψουμε. Πανιόνια πορεία, σήμερα εκτάκτος Πέμπτη, Δημήτρης Πετρόπουλος και Λάμπρος Τσακίρη στα μικρόφωνα. Καλησπέρα Λάμπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρόλο που η παρέα μας είναι εκλεκτή και είναι από τον Εραστέχνη Πανιόνιο, νομίζω ότι τα συνθήματα του Πανιονίου μας θυμίζουν το χθεσινό 6-0, το μεγάλο αποτέλεσμα της ομάδας. Έτσι. Και αξίζει να ξεκινήσουμε με αυτό. Θα παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας, αν μου επιτρέψεις, θα παρουσιάσω εγώ. Τους Δημήτρηδες λοιπόν. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Δημήτρης Χανιωτάκης. Καλησπέρα και από εμάς. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Πανιωνίου. Δημήτρης Χανιωτάκης, Γενικός Αρχηγός. Δημήτρης Πετρόπουλος, νομίζω ότι ο Λάμπρος είναι μειονότητα. Έτσι αυτά. Παρ' όλα αυτά θα του δώσουμε το χρόνο του, γιατί είναι ένας από εμάς και είναι ένας αγνήσιο κομμάτι της οικογένειας του Πανιωνίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ευχαριστούμε που είστε εδώ και οι δύο. Και εμείς καλώς ήρθαμε, αφού μας ήταν πάντα όλα καλά και να έχουμε υγεία και καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όσους μας ακούνε. Να ξεκινήσω με το παλαιότερο. Έχει αλλάξει η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι και το χθεσινό ήταν μία ακόμα ντόπα ψυχολογίας. Δημήτρη, συμφωνείς? Για μένα ήταν ζήτημα χρόνου. Πανιόνιος είμαστε, ξεκινήσαμε δύσκολα, ξεκίνησε στραβά η χρονιά, υπήρχε το άγχος από τους μείον 6 βαθμούς και υπήρχε και διεσπιστία από τον κόσμο για το τι θα κάνει η ομάδα. Η ομάδα φτιάχτηκε όπως φτιάχτηκε με τις απαγορεύσεις του νόμου, με πολύ βάρος και πολύ άγχος στα παιδιά. Σιγά σιγά ο μήνας Νοέμβριος εμφανίστηκε να λειτουργεί θετικά. Ήταν χριστουγεννιάτικο δώρο. Ναι. Νοέμβριος. Ήταν και ο Άγιος Ανδρέας που μας βοήθησε το περασμένο Σάββατο και είχαμε φτάσει στις 8 νίκες στα παιχνίδια μας. Και βέβαια είδαμε και μια ομάδα με 11 αλλαγμένα παιδιά να μην μπουν στο γήπεδο να κοροϊδεύουν πατώντας το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, αλλά θέλοντας να δείξουν όλα στον προπονητή τους αυτό το κάτι που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Γιατί όλα τους τα παιδιά είναι και ταλέντα και σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν και την πρώτη ομάδα. Και είναι και από τις ακαδημίες. Ο Ρέτζος, που τον είδα εχθές και έπαιζε εκπληκτικά, μου θύμισε Σιώπη στις αρχές του. Στις αρχές του στον Πανιόνιο, είναι εκπληκτικός. Φοβερός. Εγώ όλα τα παιδιά. Και ο Τσιλούλης ξεαγχώθηκε και μπόρεσε σε ένα παιχνίδι να κάνει 3-5 σουτ να βρουν εστία. Παράληψη δική μου να πω, ο Λάμπρος Τσακίρης εκπροσωπεί και το site Πανιόνια Ιδέα. Πέραν το ότι είναι φίλος εκπομπής, Δημήτρη. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, ότι πάνω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ότι αν η ομάδα αυτή δεν είχε το μείον 6, σήμερα μπορεί να είχε άλλους 10 βαθμούς οι οποίοι προκύπταν από το άγχος και την πίεση του μείον 6. Και να ήταν σε άλλη βαθμολογική θέση, αλλά εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, στον αθλητισμό είναι. Προχωράμε παρακάτω. Σκοπός είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Πανιόνιος. Κυριακή, παίζουμε Σάββατο. Παίζουμε, ωραία. Το Σάββατο 5 ώρα πάμε να χτυπήσει ένα καλό αποτέλεσμα και να πάει ακόμα καλύτερα στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Να πάμε νομίζω κατευθείαν στη μανά του Λόχου. Ναι. Λοιπόν, κύριε εκπροσωπείτε τον Εραστέχνη, είστε χρόνια, ειδικά ο Δημήτρης, ο Μιχαηλίδης, αλλά και ο Δημήτρης Χανιωτάκης. Πολύ θεματολογία, φροντίζουμε και εμείς ο Εραστέχνης και τα καλά, δεν θα πω κακά, και τα δύσκολα. Να βγαίνουν στην επικαιρότητα, γιατί η Πανιόνια οικογένεια πρέπει να ξέρει, η Πανιόνια οικογένεια πρέπει να χαίρεται και η Πανιόνια οικογένεια πρέπει να στεναχωριέται παραγωγικά και να βοηθάει τον Πανιόνιο σε όλα τα επίπεδα να προχωράει. Είπαμε λίγο για το ποδόσφαιρο, ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα και όλους μας όσους ακτογραφούμε για τον Πανιόνιο, είναι το κομμάτι του γηπεδικού, το οποίο πρόσφατα, δυστυχώς θα πω εγώ, από πλευράς δημοτικής αρχής, έγινε γνωστό ότι έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είτε υπήρξαν και δεν είχαν βγει στην επιφάνεια, είτε παρουσιάστηκαν τώρα, με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος, ο Σταύρος Τζουλάκης, να πει ότι τώρα θα γίνει τελικά μια συνάντηση με την περιφέρεια για να δει εάν και πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο, να πούμε, τολμάω να πω τη λέξη, μας έχει διώξει από το Αρτάκης πριν από περίπου 2 χρόνια. Τη χρήση του Δημοτικού Γυμναστηρίου δηλαδή, από τα αγωνιστικά σωματεία του Πανιωνίου, και λίγο του Μίλωνα και άλλες ομάδες και αντίστοιχα από την ΚΑΕ. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε μαζί. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο πράγματα με τη σειρά. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή, εδώ και 1,5-2 χρόνια, και όλα τα τμήματά του και το μπάσκετ είναι έξω από το Νέα Σμύρνη. Προπονούμαστε στο ΣΕΦ, προπονούμαστε από εδώ, προπονούμαστε από εκεί. Παίζουμε στην Τραπετσόνα, βόλεϊ, παίζουμε
γύρω-γύρω από την Αθήνα. Είναι καταρχήν, παιδιά, δεδομένο ότι ο Πανιούνιος είναι ένας λόγος που έχει 17-18 τμήματα ενεργά και εγκαταστήσεις που έχει, δεν μπορούν να τα χωρέσουν. Το πώς αυτή τη στιγμή ο Πανιούνιος μπορεί και χωράει 17-18 τμήματα αγωνιστικά και μη μαζί με τις ακαδημίες, είναι ένα θαύμα. Και πραγματικά είναι ένα θαύμα το οποίο δεν υπάρχει. Επιπροσθέσω να πω κάτι άλλο. Ζούμε σε μια εποχή που ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και μεγάλες ερασιτεχνικές ομάδες όπως οι λεγόμενες Ολυμπιακό, όπως βγάλουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Έχουν διαλυθεί, έχουν ξαναγεννηθεί, έχουν πίσω μεγαλοπαράγοντες τίτανων τεράστιους. Κάποια θύματα τους πάνε καλά, κάποια θύματα τους δεν υπάρχουν. Εμείς αυτή τη στιγμή εδώ και όλα αυτά τα χρόνια συντηρούμαστε, προχωράμε, ανανεωμόμαστε, παλεύουμε, μαχόμεθα. Χωρίς να έχουμε κανένα μεγάλο παράγοντα, ίσα-ίσα από το μεράκι και τις τσέπες κάποιων ηρώων προσπαθούν να ορθοποδήσουν. Έχουμε το μερό παιδικό πρόβλημα. Είναι δεδομένο αυτό, είναι γνωστό και δεν κρύβεται και ούτε είμαστε εδώ πέρα για να κρύψουμε κάτι. Υπάρχει παιδικό πρόβλημα στον Πανιόνιο ευρύτερα. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή δεν έχει να παίξει τα αγωνιστικά τμήματα ούτε βόλεϊ, ούτε μπάσκετ. Ούτε μπάσκετ γυναικών, ούτε χάντμπολ, πουθενά. Όλα παίζουν εκτός Νέα Σμύρνη. Δεν είχε και σχεδόν ποτέ χάντμπολ, άλλωστε εκεί. Ποτέ χάντμπολ. Εννοώ στο Ακάκη. Πριν γίνουν οι εξέδρες του Πετράλαιου. Πριν βγουν οι ξύλινες εξέδρες στα πέταλα. Στην ευθεία του οι ξύλινες εξέδρες δεν κλώνανε. Δημήτρη. Είχαμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα με το ΣΕΦ. Πήγαμε με κάποια συμφωνία του Δήμου στο ΣΕΦ να κάνουμε πέρυσι προπονήσεις όπου. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μια τάξη στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, οι ομάδες κάνανε κανονικά τις προπονήσεις μέχρι που αυτό που έσκασε τον Νοέμβριο, που ξαφνικά με εντολή της καινούργιας διοίκησης και της κυρία Τσιλιγκύρη στο ΣΕΦ, τα τμήματα έπρεπε να φύγουν από το ΣΕΦ και να ψάξουν να βγουν άλλοι προπονήσεις. Το θέμα λύθηκε για 15-20 μέρες, μετά από 15-20 μέρες. Η ουσία για μας ήταν όμως ότι κατά πρώτο λόγο. Το αντρικό βόλεϊ έφυγαν οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούσαν την κατάσταση αυτή. Έφυγε ο προπονητής και η προπονήτρια και ο έφορος. Και ταυτόχρονα στο κομμάτι αυτό είχαμε και την αποχώρηση του προπονητή του γυναικείου βόλεϊ, ο οποίος δεν μπορούσε να παρακολουθήσει αυτή την τρέλα. Δηλαδή, παίζαν οι ομάδες μας χωρίς να κάνουν προπονήσεις, μόνο με κανένα φιλικό αν έβγαινε. Αυτό δεν είναι ένα συστημικό αθλητισμό, ούτε χόμπι δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα και στο χόμπι. Προγραμματίζει πολλές τέτοιες προπονήσεις. Δεν έχουμε ούτε προπονήσεις. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες πρέπει να πούμε ότι μια κατηγορία πίσω από τη μεγάλη κατηγορία είναι. Έτσι. Όλα αυτά δεν είναι καμιά, ούτε κανένα τοπικό, που και τοπικό να πρέπει να σεβαστούμε να παίξουν ώρες και να έχουν ρίσκο να προπονηθούν και να αγωνιστούν. Λοιπόν, η εικόνα είναι αυτή. Και όχι μόνο αυτό. Το αντρικό βόλεϊ δείχνει πως κάθε παιχνίδι που παίζει το χτυπάει και κερδίζει παιχνίδια χωρίς προπονήσεις. Σωστά. Αυτό είναι. Δηλαδή τα παιδιά δίνουν. Καταρχάς, κάναμε νίκες χωρίς να έχουμε προπονηθεί. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Η φανέλα του συλλόγου αυτή είναι λίγο κλισέ αυτό και το λένε πολλοί. Είναι βαριά. Δεν είναι απλά βαριά. Είναι ένα όνομα το οποίο καλός ή κακός έχει ένα βάρος πέρα από τη Νέα Σμύρνη σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρη την Αθήνα, σε ολόκληρη την Αττική. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν ένα βάρος. Δεν γίνεται ο Πανιούνιος αυτή τη στιγμή να έχει τέτοιο σοβαρό γηπεδικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί και να μπούμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων όπου τα τμήματά του θα εξυπηρετούνται όπως και οι ακαδημίες. Δημήτρη, σε βλέπω σημειώνεις, οπότε σε ακούμε. Σημειώνω για να συμπληρώνω την ερώτηση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια τεράστια αδικία απέναντι στο ιστορικό του σωματείου της πόλης, της χώρας. Στο μεγαλύτερο. Από ποιον? Ζούμε ακόμα σαν πρόσφυγες. Από ποιον την από έχουμε, την πολιτεία. Έτσι. Εδώ ζούμε σαν πρόσφυγες ακόμα και σήμερα. Ο Πανιόνιος δεν έχει κάτι στην ιδιοκτησία του. Γηπεδικές εγκαταστάσεις στην ιδιοκτησία του δεν έχει. Ούτε του έχει παραχωρηθεί ένας χώρος. Δηλαδή και το Αρτάκης όταν θα γίνει πάνω θα είναι ένα σωματείο που θα στεγάζει το Σμερναϊκό, τους Αρμένιους, την Ήρυδα και τέσσερα τμήματα του Πανιονίου που θα είναι στην Α2 και θα ψάχνουν να βρουν προπόνηση. Δημοτικό γυμναστήριο θα είναι και πάλι. Ένα δημοτικό γυμναστήριο. Ο Πανιόνιος συνεχίζει να είναι πρόσφυγας. Ο Μήλωνας έχει διώκτητες εγκαταστάσεις. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο και ό,τι έχουμε εκεί μέσα χτισμένο δεν είναι ιδιοκτήτου του Πανιονίου. Ανήκει στο Δημοτικό της Νέας Σμύρνης. Καλά, 100 χρόνια βέβαια είναι η παραχώρηση.
100 χρόνια, 100 χρόνια, πολλές φορές οι δημοτικές αρχές τρελαίνονται και okay. μπορεί να βρεθούμε και στον δρόμο. Αλλά και αυτό που λέμε ότι είναι παραχωρημένο από το Δήμο, δεν το συντηρεί ο Δήμος. Εμείς ζούμε με γηπαιδικές εγκαταστάσεις πεπαλαιωμένες, τα μπεταλιώνουν, συνέχεια κάνουμε προσπάθειες μπαλώματα για να συντηρήσουμε τις εγκαταστάσεις και συνέχεια το νερό και το ρεύμα όλα τα πληρώνουν ο Πανιούνιος. Δεν τα πληρώνει ο Δήμος. Εμείς τα πληρώνουμε, εμείς το δηλώνουμε και στον ΕΦΙΑ για να πάρει απαλλακτικό ο Δήμος. Εδώ υπάρχουν σωματεία, δεν λέω για τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, τους έχει δοθεί στο ΡΕΤΙ το γήπεδο ή να στεγάσει τον Πόλη, στο ΣΕΦ, ας πούμε, μια αποκλειστική χρήση, σχεδόν αποκλειστική χρήση, ναι. ή στην Πηλαία του ΠΑΟΚ. Εδώ εμάς δεν μας δώσαν ούτε μία πρόσβαση που δικαιούται ούτε ο σύλλογος στην παραλία, σαν σωματείο που είχε θάλασσα και ψάχνει να βρει τη θάλασσα εδώ πέρα. Να έχουμε ένα μέρος στην παραλία να κάνουμε 5 αθλητικές εγκαταστάσεις. Έτσι. Από γηπεδάκια 5x5 που δεν είναι μόνο τα βόλια και τα λοιπά, και το ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό. Από εδώ και από εκεί πάει. Έτσι. Και νοικιάζει τα γήπεδα, δεν τα πληρώνει κανένα. Γλυφάδα, Ταύρο, έτσι. Αριστερά και δεξιά. Δηλαδή έχουμε μια κατάφορη αδικία της πολιτείας απέναντι στο σύλλογο. Σωστά. Που θα μπορούσε να το λύσει. Φτιάχτηκε το γήπεδο του Τεκβοντό και έμεινε να ερημώνει, να λαιλατείται, γιατί λαιλατήθηκε μετά την Ολυμπιάδα. Και ο Πανιούνιος δεν έχει γήπεδο να παίξει αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε να βρούμε, παρακαλάμε, σωματεία επιπληρωμή να μας δώσουν γήπεδο να παίξουμε τους αγώνες για να μην μηδενιστούμε. Έτσι. Δεν μιλάω για τις προπονήσεις που, εν πάση περιπτώσει, λύθηκε με τον Δήμο. Και τους γιατρούς που ψάχνουμε να βρούμε. Και μιλάμε ότι όλα αυτά γίνανε με μια υποχώρηση για να πάμε να κάνουμε ένα γήπεδο στο Αρτάκης. Εμένα πάει για θέση μου, ήταν στις δημοτικές αρχές, είτε ήταν ο Κουτελάκης, ήταν ο Τζουλάκης. Αυτό το πράγμα να μην γκρεμιστεί, αν δεν διασφαλιστεί 100% η ανέγερσή του, να μην μπούμε να ρίξουμε ούτε ένα τούβλο, αν δεν πάρουμε όλες τις άδειες, όλες τις εγκρίσεις που θα μας επιτρέπουν την επόμενη μέρα ακριβώς να ξεκινήσει και να χτίζεται, να σκάβεται, και έχουμε ένα αβέβαιο μέλλον ως προς το τι θα γίνει. Αλλά σας λέω πάλι, το Αρτάκης είναι ένα γήπεδο που δεν θα στεγάσει τον Πανιόνιο, στεγάζει όλη την αθλητική νεολαία της Νέας Μήνης. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε και κάτι άλλο, ας πούμε, σε όλους τους δήμους τα γυμναστήρια που έχουν σχολικές επιτροπές δίνονται στα σωματεία για χρήση. Εγώ πηγαίνω στο Ιφηγενία, στεγάζεται και ο Έσπερος, στεγάζονται 2-3 σωματεία και γίνονται εκεί παιδικά και φοιτικά. Και στο Μοσχάτο κάτω. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτό. Εδώ σχολικές επιτροπές μπήκανε στον Παπαστράτου μέσα να εμποδίσουν τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ίδιο έγινε και στην Ευξήνου Πόντου. Μην τυχόν και μπει ο Πανιούνιος μέσα. Να κάνει τι? Να πουλήσει ναρκωτικά? Με τι επιχείρημα? Αθλητισμό πάει να κάνει. Με τι επιχείρημα? Αθλητισμό πάει να κάνει. Τα παιδιά τους προσπαθεί να κρατήσει μακριά από άλλα πράγματα. Δημήτρη, με τι επιχείρημα? Αν καταλάβατε. Θα μπει ο Πανιούνιος και θα μπει η αλητεία. Αυτές ήταν παλιότερα οι θέσεις των σχολικών επιτροπών. Η τωρινή δημοτική αρχή, η οποία ήταν και προηγούμενη. Επιτροπή, πάλι, γιατί κάναμε μία επιστολή όλα τα σωματεία της πόλης. Ναι. Και ο Μήλωνας και ο Πανιούνιος και η Ρίδα και ο Σμεμαϊκός. Προς τις σχολικές επιτροπές, γιατί δεν παραχωρούν τους χώρους. Στον ερασιτέχνη πλέον μιλάμε, έτσι. Μα μιλάμε, ναι, για αθλητισμό του ερασιτέχνη. Ναι, ναι. Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Δεν βλέπω δεν κάποια αλητεία, δηλαδή. Ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ναι, ναι. Εμείς μιλάμε για σχολές, για σχολεία μιλάμε. Παιδικά, εφηβικά, νεάνιδες, κορασίδες, για τέτοια πρωταθλήματα μιλάμε. Δηλαδή, συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, την αλήθεια, πού θα τη βρίσκαν στο... τα παιδιά που τη βρίσκαν στο σχολείο, άμα πήγαινε ο Πανιόνιος. Ναι. Δηλαδή, απ' έξω είναι η κοινωνία, είναι. Άγγελοι. Τα παρκάκια είναι πεντακάθαρα. Ναι. Η κοινωνία, δηλαδή, απ' έξω πάντα παιδιά του. Ας μείνουμε λίγο στο Αρτάκης, να μην ξεφύγει το ζήτημα. Νομίζω ότι στενάχωρα θα συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, η οποία μόνο στον Πανιόνιο κυρίως θα στοιχήσει τουλάχιστον μία τριετία. Δημήτρη, έχεις αίσθηση για το χρόνο? Δεν μπορώ να έχω αίσθηση. Κάποτε στην ΑΕΚ μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία με τον Φιλίππου και με υποσχέσεις τότε της πολιτείας, γκρέμισε το και θα το προχωρήσουμε. Δεν βγήκανε ποτέ. Και περάσανε 30 χρόνια. Δεν βγήκανε ποτέ. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια περάσανε, αλλά κάτι το οποίο χρηματοδοτείται από την πολιτεία, αν ξεκινήσει, μπορεί να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Αν χρήματα υπάρχουν, ένα έργο σαν του Αρτάκης μπορεί να κάνει και 18 με 24 μήνες για από πέρα το σύμβολο. Αν οι πληρωμές δηλαδή τρέχουν κανονικά, μπορεί να γίνει και γρήγορα. Αλλά αν τώρα κολλήσουμε στη διαδικασία, στα 30 εκατοστά που ακούγονται, στο αν και όταν και όποτε που είπε ο Δήμαρχος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε φοβάμαι, γιατί ο μόνος που παθαίνει ζημιά
στην πόλη όσο και να το καταλαβαίνουν. Είναι αθλητισμός. Ο αθλητισμός και κάτοικοι της πόλης που έχουν μικρά παιδιά και τα μεγαλώνουν. Έτσι. Και που ο σύλλογος σαν τον Πανιόνιο σε ένα αστικό ιστό μπορεί και τους προσφέρει από σκάκι μέχρι ενόργανη, μέχρι ακροβατική γυμναστική, μέχρι γυμναστράδα. Ένα σύλλογος δηλαδή που καλύπτει όλα ό,τι μπορεί ένα παιδάκι να διαλέξει να κάνει στον αθλητισμό. Mm. Του αρέσει ο Πετρούνιας, θέλει ενόργανη, θα πάει να βρει. Του αρέσει η κολύβηση, γιατί ο τάδε αθλητής έκανε βαζέως, έκανε αυτό, θα πάει να βρει. Αυτό στερούνται οι κάτοικοι της πόλης για τα παιδιά τους, από τα παιδιά τους και τις οικογένειές. Δεν επιτρέπεται η πόλη της Νέας Σμύρνης που έχει έρθει σαν πρόσφυγας από τη Σμύρνη να έχει αθλητισμό από το 1890 και να μην έχει ούτε ένα ιδιόκτητο γήπεδο ο σαν Πανιόνιο. Μα το είπε. Λάμπρο, αυτό το μέχρι και για τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις πια παρακαλάμε. Έτσι, δηλαδή έτσι. Πηγαίνει στην Εστία και σου ζητάει 5.000 για να κόψει σπίτι. Για να κόψει σπίτι. Δηλαδή, στη Λεόντιο. Να τρελαθούμε. Κάποιοι εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν κάποια πράγματα για την πόλη, για τη Νέα Σμύρνη. Δυστυχώς δεν. Τα απαξιώνουν, ναι. Μάλλον έχουν ξεγράψει την ιστορία. Για να κλείσουμε λίγο το γηπεδικό, Δημήτρη, σαν ερασιτέχνη, τι υπόσχεστε στην Πανιόνια κοινωνία μέχρι το Ατάκης να δημιουργηθεί καινούριο γήπεδο? Αν αυτή τη στιγμή μπούμε σε λογική να υποσχεθούμε, είναι το πιο πιθανό είναι να βγούμε αφαιρέγγι. Δεν μπορεί να υποσχεθεί κανένας τίποτα, γιατί είναι τόσο αβέβαιο αυτό το οποίο διαχειριζόμαστε, το οποίο εντάξει, εμείς έχουμε επιλέξει μια πολιτική συνεννόησης και όχι μια πολιτική. Και υπείων τόνων. Πολύ υπείων. Λοιπόν, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι. Εμείς αυτό το οποίο σαν πληροφορία έχουμε από το Δήμο είναι ότι το όλο κόλλημα το οποίο προέκυψε από ένα έργο το οποίο ο άκτορας νομίζω έκανε στο Χατζηκυριάκιο δεν πληρώθηκε από την περιφέρεια και επειδή ήταν πακέτο με το κομμάτι του κλειστού του δικού μας, γι' αυτό λέω καθυστέρησε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν χειριζόμαστε εμείς πλέον. Έχει φύγει η ιστορία αυτή από τα χέρια μας και εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύση. Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι ό,τι περνάει από τα χέρια μας θα γίνει, γιατί έχει ανάγκη πάνω απ' όλα ο Πανιόνιος και τα δικά μας παιδιά. Mm-hmm. Δεσμευόμαστε ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας γίνεται, αλλά από εκεί πέρα δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε αλήθειες, γιατί εμένα μου αρέσουν οι αλήθειες, δεν μου αρέσουν ούτε τα ευχολόγια ούτε κάτι άλλο, είναι ότι δεν μπορούμε να προσκεφθούμε τίποτα. Μόνο το ότι θα μπορέσουμε να τρέξουμε και να δουλέψουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Στο συγκεκριμένο θέμα, Δημήτρη, πιστεύετε ότι ο Δήμος, έχοντας ήδη μια εικόνα για το τι έχει κάνει, έχει πληρώσει όλη τη χρονιά τα ενίκια για το ΣΕΦ, έχει βοηθήσει οικονομικά, θεωρώ ανταποκρίθηκε. Κάνει ό,τι μπορεί για τον Πανιόνιο στο κομμάτι το γηπεδικό. Εννοώ πιέζει, βοηθάει, ασκεί τρόπους bypass του προβλήματος και όχι λύσεις του αμυγός τεχνικής. Καταρχήν, είναι τυπολάτρης. Καταρχήν ξέραμε, είχαμε, ακουγόταν ας πούμε και προεκλογικά είχε ακουστεί ότι, γιατί δεν αφορά πάλι μόνο τον Πανιόνιο, αφορά όλα τα σωματεία της πόλης, ξέραμε ότι θα γίνει μια συμφωνία με το ΣΕΦ πενταετίας. Και ξαφνικά βρεθήκαμε έξω από το ΣΕΦ, χωρίς να ξέρουμε να έχουμε την παραμικρή ενημέρωση. Η σύμβαση ποια ήταν που υπογράψανε? Η σύμβαση δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είχε υπογραφεί. Αυτή η σύμβαση καινούργια που έχει γίνει, πάλι δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν ξέρει ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν είναι για ένα έτος ή αν είναι για τέσσερα, για πέντε. Mm-hmm. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί δεν σε βοηθάει να κάνεις ένα προγραμματισμό. Έτσι. Αν δεν ξέρεις ότι για πέντε χρόνια έχω το χώρο και αυτό ή όσο είναι το Αρτάξι ή δεν ξέρω πότε, γιατί το Αρτάξι μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχει σύμβαση που να λέει ένα συν ένα συν ένα ή δύο συν ένα ή τρία συν ένα μέχρι να μπει το Αρτάξι σε μία σειρά. Και δεν έχουμε εικόνα το αν αυτό το πράγμα αφορά τη φετινή χρονιά. Γιατί πάλι πήραμε μία αίθουσα του ΣΕΦ. Την έξι. Ο Δήμος βέβαια μας έκλεισε και τη Λεόντιο για το γυναικείο μπάσκετ. Το είπε ο Τζουλάκης αυτό. Τρεις προπονήσεις. Οπότε και εκεί μας δόθηκε μια λύση, γιατί είναι πολύ πιο κοντινή η απόσταση, ας πούμε, στο να μας εξυπηρετεί. Δηλαδή καλύτερα να είμαστε εμείς στην Ιασμίνη. Γιατί εμείς δεν έχουμε και επαγγελματικά τμήματα αμυγός που να παίρνει ένας 800 ευρώ διπορικά, 500 και να του λες πήγαινε στο ΣΕΦ ή πήγαινε στο ΆΚΑ που πηγαίνει το handball και κάνει δύο προπόνησεις ή πήγαινε στον Πανελλήνιο. Έχουμε παιδιά που τρέχουν, σπουδάζουν, κάνουν ράνο και είναι καλό να ξέρουν ότι υπάρχουν κάποια ωράρια. Εμείς δηλαδή
Θα ζητήσουμε από το Δήμο αν μπορεί αυτή η σύμβαση με τη Λεόντιο να μεγαλώσει, να στεγάσει και περισσότερες προπονήσεις και, και περισσότερα τμήματα του συλλόγου. Μάλιστα. Και να επεκταθεί και στο ΆΚΑ που πληρώνουμε για τις δύο προπονήσεις που πληρώνουμε του χάντμπολ ανδρών και των γυναικών. Αν μπορεί να μας καλύψει και ο Δήμος εκεί. Και φυσικά και για το Αρτάκης που λέμε τώρα, αν πάρουμε ενημέρωση από το Δήμο και ο Δήμος μας ζητήσει τη βοήθειά μας σε κάτι, φυσικά θα συνδράμουμε να... Αν είναι δηλαδή παράσταση στην πολιτεία, διαμαρτυρία, ξέρω εγώ αυτά, αυτά είμαστε διατεθειμένοι να βαδίσουμε μαζί με το Δήμο για να... Αλλά δεν είμαστε εμείς πολιτική μηχανική να πάμε να βγάλουμε άδειες. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, πολιτεία, Υπουργείο Οικονομικών να εκταμιεύσουμε χρήματα. Όπου δηλαδή ζητηθεί η συνδρομή μας θα την έχει. Αλλά πάλι λέω είναι προσωρινό και δεν μας λύνει όλα τα προβλήματα. Δεν έχουμε βρει μόνιμες έδρες για να κάνουμε τους αγώνες. Που αυτό είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή όπως έπαιζε το handball στη Σαλαμίνα και φέτος παίζουν το γυναικό στη Σαλαμίνα και το αντρικό παίζει στον Πανελλήνιο, τα άλλα μπορεί να βρίσκονται στο Μοσχάτο, μπορεί να βρίσκονται στην Ηλιούπολη. Αυτό είναι σαν να παίζουμε. Βλέπετε τις νίκες μεν, αλλά είναι όλες εκτός έδρας. Όλες εκτός έδρας. Δηλαδή και στο ΣΕΚ που παίζει τον μπάσκετ γυναικών, παίζει εκτός έδρας. Δεν μπορεί να έχει πέντε φιλάθλους μέσα στον Πειραιά τώρα και μέσα να κινδυνεύει. Μα δεν έχει καλή κερκίδα, δεν έχει. Καρέκλες έχει. Αν τελειώσαμε με το. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για το θέμα του Αρτάκη. Νομίζω οπλιστείτε με υπομονή γιατί φεύγει από το δικό σας έλεγχο και φεύγει και από τον έλεγχο του Δήμου. Είναι έργο της περιφέρειας. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και η εργολάβη είναι πάντοτε μια περίεργη κατάσταση. Το οποίο το βλέπαμε κάθε 4 χρόνια στις εκλογές. Κάθε 4 χρόνια μας λέγανε ότι θα γίνει και σγουρού. Έφτασε να μπει επί δούρου, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Και εκεί που είπαμε, δόξα σε Θεός. Δεν μπήκε όμως τελικά. Λέμε, βοήθα Παναγία μου. Και σε 3 χρόνια να δούμε τώρα. Να πάμε λίγο λοιπόν στο Βαρίκας. Υπάρχει λοιπόν μια αίσθηση την οποία τη μεταφέρω εγώ ότι ο Πανιόνιος έχει γήπεδο και λέγεται Βαρίκας. Είναι δικό σας το γήπεδο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή η κοινωνία δεν ξέρει αν ο Πανιόνιος έχει 4.000 κεφάλια, 5.000 κεφάλια και πώς κατανέμονται οι ώρες στο Βαρίκας, υπάρχουν άνθρωποι που λένε καλά, δεν μπορούν. Βόλεϊ, ακαδημίες μπάσκετ, ακαδημίες βόλεϊ, αγωνιστικά τμήματα, άντρες, γυναίκες, ναι. Δεν χωράνε στο Βαρίκας εντός. Ενός 16ωρου. Αν το κλωνοποιήσουμε, μπορεί να χωρέσουν. Αν το κλωνοποιήσουμε, γιατί μόνο και μόνο το μπάσκετ έχει αυτή τη στιγμή 500 αθλητές. Οπότε μόνο το μπάσκετ, οι ακαδημίες μπάσκετ χρειάζονται 2 βάρικας, όχι ένα. Να ρωτήσω λοιπόν, αν ξέρετε, με τι προτεραιότητες δίνονται οι ώρες στο Βαρίκας. Το Βαρίκας καταρχήν είναι ένα γήπεδο που φτιάχτηκε στη μνήμη του συγχωρημένου του Ανδρέα του Βαρίκα, άρα οι ώρες, οι προτεραιότητες δινόντουσαν μέχρι τώρα με βάση την υποδομή του μπάσκετ. Παραδοσιακά λοιπόν. Όχι παραδοσιακά. Ήταν και έδρα του χάντμπολ όταν πέσανε οι κερκίδες. Μπήκανε μάλλον οι κερκίδες οι πλαϊνές και δεν μπορούσε να γίνει χάντμπολ στο Αρτάκης. Στέγαζε και το χάντμπολ. Αυτό τώρα που έχουμε πρόβλημα, το έχουμε αλλάξει. Έχουμε πιέσει το πρόγραμμά μας. Μην βλέπετε το Μήλωνα. Ο Μήλωνας έχει κλειστό βοηθητικό. Όχι, δεν κάνουμε συγκρίσεις. Δεν ούτε είναι η ώρα του Μήλωνα. Κάνουμε συγκρίσεις γιατί κάπου έχουμε αθλητικό Εσκανά και τα λοιπά. Εδώ έχουμε ομάδες που παίζουν Πρελίν και Αλφα-2. Δηλαδή κάνουν υψηλής ποιότητας προπονήσεις και δεν μπορεί να τις κάνουν και σε ώρες 3-5 ναι, ή 1-3. Ούτε 12 το βράδυ φυσικά. Ούτε 12 ούτε αλλά γίνεται αυτό. Ούτε και σε γήπεδα. Αλλά έχουμε πια και γερμανικά ωράρια και πια αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι το γυναικείο βόλεϊ και το γυναικείο μπάσκετ έχουν πάρει ώρες και έχουν μπει μέσα στο πρόγραμμα του Βαρίκας με ό,τι συνεπάγεται για τις ακαδημίες. Mm. Δηλαδή κάναμε μια εσωτερική μετακίνηση σε κάποιες βοηθητικές μπασκέτες, αν έρθετε μέσα μπορώ να σας τα δείξω, για να κάνουμε 2 βοηθητικά στις μικρές ώρες, να συμπτύξουμε τα προγράμματα στα μικρά παιδιά, στα προμήνη, στα junior, στις ακαδημίες, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ώρες και για τα υπόλοιπα τμήματα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στεγάζονται, αν πάρουμε άδεια κιόλας και μας δοθεί άδεια λειτουργίας, θα γίνει και η έδρα για όλα μας τα αγωνιστικά. Mm. Δηλαδή
για τα δύο βόλεϊ και το μπάσκετ γυναικών. Να μας πει ο Δημήτρης λίγο για το κομμάτι το αγωνιστικό, σαν αφορά το Βαρέκας, πώς πηγαίνει αυτό το θέμα. Παιδιά, το περιμένουμε σαν κόρη οφθαλμού όλοι, έτσι. Περιμένουμε σαν κόρη οφθαλμού. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Μια υπεροσβεστική, μια ίδρυυση, μια το ένα, μια το άλλο. Δηλαδή, είναι λες και έχουμε χτίσει πολυκατοικία όλα αυτά τα χρόνια για να πάρουμε μια άδεια να πάμε να παίξουμε στο Βαρίκας. Όταν αυτή τη στιγμή παίζουν γήπεδα 5 φορές χειρότερα από το Βαρίκας μες στην Αττική. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε πέσει και σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζουμε να λυθούν. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι με την ίδρυυση, το οποίο ήταν ένα τελευταίο σκόπελο. Νομίζω ότι θα ξεπεραστεί και αυτό και θα σύντομα, και αυτό το λέμε με χαμηλά τα μάτια, θα μπορέσουμε να παίξουμε εκεί πέρα. Γιατί η σεζόν θα την προλάβουμε, Δημήτρη, στα αγωνιστικά τμήματα. Θεωρώ πως ναι. Θεωρείς πως ναι. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι. Κράτησε το αυτό, Χανιωτάκη, θεωρεί πως ναι. Από τον καινούριο, ναι, από τον καινούριο χρόνο πιστεύω ότι θα μπορέσει να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Στο τέλος της σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Πιο... Από το καινούριο έτος, γιατί πάμε πλέον, γιατί έχει φύγει αυτό το έτος ουσιαστικά και αγωνιστικά. Πάμε για τέτοια, για τέτοια πράγματα, πάμε για Βαρίκας δηλαδή σε αγωνιστικό επίπεδο. Η υποδομή μέσα και στους δυο σας αυτό ως προς αναφορά τις γραμμές, τις πυροσβέσεις. Όλα αυτά έχουν γίνει. Ό,τι μπορεί να κάνει ο εστέχνης είναι έτοιμο. Οι γραμμές έχουν γίνει, τα πάντα έχουν γίνει, οι πυροσβεστικές σχολιές έχουν μπει, οι σωλήνες έχουν μπει. Βέβαια αυτό που λέει ο Δημήτρης, αν έρθει και η πυροσβεστική να κάνει την εφταψία και μας δώσει την άδεια. Έτσι, αν η πυροσβεστική έρθει το καλοκαίρι, θα πάρουμε το καλοκαίρι. Θα πάω να τους φέρουμε, είναι να τους κάνουμε. Δηλαδή, ευελπιστούμε ότι όταν τελειώσει και το τελευταίο θέμα που προέκυψε ξαφνικά πάλι αναπάντεχα, γιατί τα θέματα στον Πανιόνιο, τα προβλήματα ξεπετάγονται σαν την λένε. Σαν τα μαντάρια. Κόβει το ένα, βγαίνει το άλλο. Βγαίνουν δύο από κάτω. Όταν βρέχει. Όταν ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουμε. Είναι τυπικά να έρθει η έγκριση μόνο από την τη πυροσβεστική. Θέματα που αφορούν το Δήμο Νέας Μύρνης έχει πλέον το Βαρίκας ή είναι όλα σε επίπεδο ΔΕΚΟ ή οτιδήποτε άλλο. Σε επίπεδο ΔΕΚΟ είναι. Οπότε με το Δήμο Νέας Μύρνης ό,τι είναι να ξεπεράσει. Είναι πυροσβεστική. Το Δήμο... Τα ξεπεράσαμε. Τα ξεπεράσαμε. Με, όχι με τους ρυθμούς που θέλαμε. Έτσι. Τις ταχύτητες που θέλαμε κτλ. Γιατί αυτά μπορούσαν να έχουν γίνει και από πέρσι. Ή να έχουν γίνει το καλοκαίρι και να έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, έχουν ξεπεραστεί και έχουμε μείνει στο τελικό στάδιο. Έχουμε στάδιο. Κάτι άλλο για το Βαρίκας, να πω. Όχι, στο Βαρίκας, στο γήπεδο του Πανιόνιου. Να πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Να ξέρετε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα γήπεδο για το Βαρίκας, το οποίο πρέπει να φιλοξενήσει ακαδημίες μπάσκετ, γυναικείο βόλεϊ, αντρικό βόλεϊ, αντρικό μπάσκετ, δηλαδή. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε ένα γήπεδο, έχουμε μια μερίδα φαγητό για 10 άτομα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και όταν το φιλί του των ορών είναι 7 με 9, δεν γίνεται. Και εκτός των άλλων, είναι οι ακαδημίες του μπάσκετ που εντάξει, ο κάθε γονιός φέρνει το παιδί του εκεί πέρα και πληρώνει συνδρομή για να βλέπει το παιδί του. Μα αυτό λέω. Ναι, δηλαδή, εμείς κανονικά θέλουμε 5 βαρίκας. Αν θέλουμε να μιλάμε σωστά, θέλουμε 5 βαρίκας. Αυτό που είπαμε. Αν μας έδιναν δεν υπάρχει ένα γήπεδο στην παραλία, ας πούμε, και τον περιβάλλον χώρο, δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα. Πόσο δύσκολο είναι να συνοηθούν δύο δήμοι, τρεις δήμοι, Νέα Σμήνη, Παλαιό Φαλήρο και Καλυθέα να πάνε να διεκδικήσουν το ταεκβοντό. Το είχε ζητήσει ο Δήμος. Εγώ δεν λέω για κάτι τέτοιο. Εγώ λέω για Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος με τις λειτουργίες που θα μπορούσε να έχει σε ένα τέτοιο γήπεδο και στον περιβάλλοντα χώρο, θα έβγαζε άνετα το κόστος συντήρησης του γυμναστηρίου και τα έξοδα λειτουργίας. Θα τα έβγαζε. Θα μπορούσε να τα βγάλει. Και γιατί δεν καμία πολιτεία δεν στράφηκε στον πρόσωπο για να του πει «Ελλάδο, θα στεγάσω εγώ». Να κάναμε και έναν αυταθλητικό όμιλο στην παραλία που είχαμε στη Σμήνη και δεν έχουμε... Από πρόπεξη το ονειρεύεσαι εσύ, αυτό θυμάμαι το ονειρεύομαι και το. Και θα το ονειρεύουμε και λοιπόν, να κλείσουμε λίγο το θέμα του Βαρέκας και να κάνουμε λίγο γκρίνια στο Δήμο, νομίζω και οι τέσσερις. Το θέμα, όχι, μισό λεπτό. Σε αυτή τη φάση δεν φταίει ο Δήμος για τον Βαρέκας. Να πούμε και για το πρόγραμμα Φιλόδημος, που υπήρχε ένα πρόγραμμα για το γήπεδο, ενός εκατομμυρίου. Για τις εγκαταστάσεις του γήπεδου. Ας μας πει. 4 χρόνια γκρινιάζαμε στην πολιτεία για την παλαιότητα των εγκαταστάσεων που κάτω από τις κερκίδες στεγάζονται. Το γυμναστήριο της ενόργανης, ο στίβος, το τζούντο, η ενδυνάμωση και τα ιατρία μας, τα φυσιοθεραπευτήρια μας. Βγήκε, υπήρχε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιχορηγούμενο κατά 25% το οποίο βοηθούσε
αθλητικά σωματεία, δήμους μάλλον που έχουν αθλητικά σωματεία στην πόλη τους για συντήρηση εγκαταστάσεων. Από αυτό το πρόγραμμα μπορέσαμε και βγάλαμε ένα ποσό μέσω της περιφέρειας από τη Γενική Γραμματεία με υπογραφές του τότε Υπουργού του κ. Βασιλιάδη, του ύψους των 600.000 ευρώ. Αυτό με τις προσαυξήσεις σαν έργο θα φτάνε περίπου στο εκατομμύριο. Θα μας βοήθαγε στο να ξυλωθούν όλα τα καθίσματα τα οποία μπήκανε όταν έγινε, όταν τοποθετήθηκαν χωρίς καλούπα. Έτσι. Έτσι. Και τα οποία τώρα είναι πολυμερισμένα πλαστικά, τα οποία σπάνε με το παραμικρό. Δηλαδή πρέπει να βγουν όλα αυτά τα καθίσματα, να στεγανοποιηθούν οι κερκίδες με σύγχρονα μονωτικά υλικά. Έτσι. Και μετά να τοποθετούν καινούργια καθίσματα. Αν περισσεύανε χρήματα, θα μπαίναμε σε καταγεγραμμένες ζημίες που έχουμε από κάτω, στα γυμναστήρια που σας ανέφερα, γεγονός, να επιδιορθώσουμε και τις ζημίες αυτές. Πού κόλλησε αυτό, κόλλησε και πού κόλλησε. Αυτό το πρόγραμμα κόλλησε στο καινούριο υπουργό, ο οποίος πάγωσε όλα τα έργα του φιλότιμου. Πολιτικό το θεωρείς, πολιτική επιλογή. Γιατί αν είναι όλα, δεν μου μοιάζει για πολιτική επιλογή. Αν είναι όλα. Επειδή και ευθύνη βέβαια τη παλιά πολιτεία, αυτά τα έργα βγήκαν λίγο πριν τις εκλογές. Προφανώς ο υπουργός ο καινούριος θέλησε να πάρει μια ενημέρωση να δει τι ακριβώς είναι. Αλλά αν δεν προχωρήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, οι χρηματοδοτήσεις θα χαθούν. Και θα χαθούν και τα έργα. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω γιατί δεν ξέρω τι εύρος, τι όγκος είναι. Εγώ μιλάω για αυτό που αφορούσε τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Αυτό που αφορούσε τον Πανιόνιο ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα. Επανειλημμένα έχουν έρθει μηχανικοί από την περιφέρεια, μηχανικοί από τη Γενική Γραμματεία κτλ. Τα έχουν δει, τα έχουν καταγράψει, τα ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν γιατρεύονται με τον τρόπο που προσπαθούμε εμείς να τα μπαλώσουμε και να τα γιατρέψουμε. Και κάποια στιγμή αποφασίσανε, εν πάση περιπτώσει, με άλλα 100. Εκεί βάζουν τον Πανιόνιο, στο τσουβάλι με άλλους 100. Αποφασίσανε να βοηθήσουν και τον Πανιόνιο. Εφόσον όμως υπογράφηκε το έργο, δεν ξέρω γιατί σταματάει. Τουλάχιστον για μας, γιατί δεν ξέρω τι εύρος είχε αυτό το πρόγραμμα, δεν θα έπρεπε να σταματήσει. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει σοβαρά. Αν θέλει και ο υπουργός να έρθει ή να στείλει μηχανικούς ή να ρωτήσει μηχανικούς της γραμματείας, σίγουρα το ξέρουν και θα πρέπει να διορθώσει μια βλάβη που, αν τελειώσει ο χρόνος, μπορεί να είναι και ανεπανόρθωτη. Για το σύλλογο μας. Δημήτρη, έχεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, είναι ακριβώς όπως τα λέει Δημήτρης. Δηλαδή, ξαναεπανέρχομαι λοιπόν στο θέμα. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή και οι τέσσερις να στεναχωρήσουμε λίγο τον Δήμαρχο Νέας Μύρνης. Θα πάω στο θέμα της παρέλασης, το οποίο νομίζω ότι ψυχικά μας πλήγωσε όλους. Δεν ξέρω αν ήταν μια κακιά συνήθεια που διορθώθηκε ή αν ήταν μια καλή συνήθεια που χάλασε. Ξέρω ότι ζήσαμε μια παρέλαση στην 28 Οκτωβρίου όλοι μας. Κάποιοι από εσάς, μάλιστα με κόπο, όπως ο Δημήτρης Χωνιατάκης, ο οποίος εκπροσωπεί και είναι και υπεύθυνος στο κομμάτι αυτό, είδαμε τον Πανιόνιο να μην ανοίγει την παρέλαση και είδαμε έναν από τους πυλώνες της πόλης. Και με δεδομένο ότι οι υπόλοιποι, όπως κάπου διάβασα, δεν έχουν πόδια για να κατέβουν στην παρέλαση, όπως η Εστία και η Αγία Φωτεινή, είδαμε λοιπόν τον Πανιόνιο και η Ευαγγελική, φυσικά. Είδαμε τον Πανιόνιο να μην ανοίγει την παρέλαση. Πολλά ακούστηκαν. Επίσημη δικαιολογία υπόθηκε για πιέσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Προσωπική μου γνώμη, δεν τη δέχομαι και δεν την πιστεύω, διότι και η ακαδημαϊκή κοινότητα σε αυτή τη Νέα Σμύρνη είναι πανιόνια οικογένεια. Να τα κάνουν τα σχολεία πρώτα παρέλαση. Και να πανιονίζουν το μεγαλύτερο σχολείο. Ότι η παρέλαση είναι μαθητική. Δημήτρη, λοιπόν, τι γεύση σου άφησε? Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Καταρχάς, ο Πανιόνιος φέρνει 300, 200 με 300 παιδιά μίνιμουμ από όλες ηλικίες, ενώ από όλες ηλικίες, ενώ όχι σχολικές, προσχολικές, από παιδάκια 5 χρονών μέχρι 17 χρονών. Ο Πανιόνιος πάντα άνοιγε την παρέλαση. Φέτος λοιπόν δοκιμάστηκε ένα πείραμα το οποίο απέτυχε να ανοίγουν τα σχολεία την παρέλαση. Καταρχάς, τα δικά μας τα παιδιά είναι μαθητές. Και όχι μόνο. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ούτε κάτι άλλο, ούτε ανήκουν σε κάποια άλλη ηλικιακή κατηγορία, ούτε κάπου. Είναι μαθητές τα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, είναι μαθητές σχολής Νέας Σμύρνης και επιλέγουν να παρελάσουν με τον Πανιόνιο. Δηλαδή, επιλέγουν να εκπροσωπήσουν την πόλη με τον Πανιόνιο. Επιλέχθηκε λοιπόν σήμερα, φέτος, ένα αποτυχημένο μοντέλο που τα σχολεία της Νέας Σμύρνης ουσιαστικά δεν κατεβαίνουν τα ίδια στην παρέλαση. Δηλαδή, οι μαθητές οι οποίοι κατεβαίνουν τα σχολεία της Νέας Σμύρνης, δυστυχώς το λέω, είναι πολύ λίγοι σε σχέση με αυτό που φέρνει ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος αυτός που φέρνει και εκπροσωπεί σε συντριπτικό βαθμό την αθλητική νεολαία της πόλης και αυτό πράγμα είναι δεδομένο.
το μοντέλο αυτό απέτυχε. Θεωρώ ότι θα ήταν και τελευταία χρονιά όπου δοκιμάστηκε αυτό το πράγμα, γιατί όλοι καταλάβανε ότι ο Πανιώνιος πλέον οφείλει ιστορικά να τιμάει την παρέλαση Νέας Σμύρνης ως το πρώτο σωματείο και ο πρώτος... Ναι, να ξεκινήσω ότι αυτό πλέον έγινε αντιληπτό από όλους. Δημήτρη, έχεις κάτι να προσθέσεις σε αυτό? Έχω, ναι, έχω να προσθέσω. Δηλαδή, θα πρέπει σε αυτή την πόλη επιτέλους οι αρχές να δουν και τους συμβολισμούς της πόλης. Ο Πανιώνιος είναι ένα σύμβολο της πόλης. Είναι η αιχμή της πόλης. Είναι η ιστορία της πόλης. Μαζί με την Αγία Φωτεινή φυσικά και μαζί με την Ευαγγελική Σχολή που και αυτή έχει πάψει πια να συμβολίζει την πόλη. Γιατί είναι πια μια ακαδημιακή σχολή που έχει παιδιά από όλη την Αθήνα. Αλλά εδώ ο Πανιώνιος είναι η πόλη. Αυτό οφείλει η κοινότητα των καθηγητών και των δασκάλων να το κατανοήσει. Να το σεβαστεί. Και να το σεβαστεί. Έτσι. Και ο Δήμος οφείλει να το κατανοήσει και να το σεβαστεί. Το αν θα είμαστε πρώτοι ή όχι, για μένα δεν είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα της Νέας Σμύρνης που θα το πει. Το λέει από μόνη της ιστορία της πόλης. Καταρχήν, ποιος σου λέει για ακαδημαϊκή κοινότητα της Νέας Σμύρνης, λέει να μην είναι πρώτος ο Πανιώνιος. Και κάτσε και θα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος ή η μειονότητα μπορεί να τη λέμε συντριπτικά η ακαδημαϊκή κοινότητα της Νέας Σμύρνης. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα της Νέας Σμύρνης. Ποιοι είναι και ποιοι, να μας πούνε ποιοι είναι δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή, μην τρελάθουμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσω, την επόμενη παρέλαση ο Πανιώνιος δεν θα έχει 400 παιδιά που συμβολικά έχει παρελάσει. Θα έχει 1500. Έτσι. Θα είναι η παρέλαση μόνο ο Πανιώνιος. Να το καταλάβουν αυτό οι δημοτικές αρχές. Στις 25 Μαρτίου η παρέλαση θα είναι Πανιώνιος αν επιλέξουν να μας βάλουν στη μέση ή στο τέλος. Θα είμαστε εμείς η παρέλαση. Σε αριθμό προσώπων. Σε αριθμό προσώπων, ναι. Μπράβο. Γιατί εκπροσωπούμε όλες τις ηλικίες. Από 5 χρονών παιδάκια μέχρι 18 χρονών. Αντίδραση υπήρξε άλλου τύπου από εσάς? Ακόμα και δεν θέλω να πάω τη συζήτηση στο τυπικό. Δεν είμαστε ένα σωματείο. Αντιδράσατε σε τηλέφωνο, σε διαμαρτυρία, επιπροσωπικού αντιδράσατε. Αντιδράσαμε σε αυτά, αλλά δεν είμαστε. Εμείς θέλουμε όποιος είναι στη Δημοτική Αρχή να σέβεται και να βοηθάει τα σωματεία της πόλης. Και βέβαια με την ιεραρχία που έχει το κάθε σωματείο. Δηλαδή εδώ δεν έγινε κανένας καυγάς με τον Μήλωνα γιατί είσαι εσύ πρώτος και δεν είμαι εγώ. Και ο Μήλωνας πήγε πίσω. Έτσι. Εδώ πρέπει λοιπόν ο Δήμος να το σεβαστεί αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε καμία αντιπαράθεση. Το Δήμο το θέλουμε να συνδράμει τον Πανιώνιο, ανεξάρτητα ποιος είναι δήμαρχος. Ίδιες απαντήσεις πήρατε. Εμείς θέλουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι με τον Πανιώνιο. Ναι. Είναι. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Είναι. Αυτό το κρίνει η ιστορία. Και μεγάλη κουβέντα. Το κρίνει η ιστορία. Ίδιες δηλαδή, απαντήσεις σίγουρα πήρατε. Δεν είναι η Δημοτική Αρχή του Μπάμπη του Μπεχλιβανίδη που πήρε μια ομάδα ποδοσφαίρου από τα Σκουπίδια και την είχε με πρόσωπο πληρώνοντας. Ήταν η μόνη πάει που πλήρωνε εφορία και ΕΚΑ τα χρέη της και τα πλήρωνε από τα λεφτά των δημοτών. Δεν είναι η ίδια Δημοτική Αρχή, ούτε θέλουμε να ξαναγίνει αυτό, γιατί άλλο να ενισχύεις μια ανώνυμη εταιρεία άρτου και θεάματος και άλλο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αλλά άλλος ο Μπάμπης τότε, άλλος ο Κουτελάκης, άλλος ο Τζουλάκης. Εμείς θέλουμε όλοι αυτοί να είναι ένα. Δεν είναι θέμα την παράθεση πολιτικής ο Πανιώνιος. Όχι. Εκεί πρέπει να συμπορεύονται. Όλη η Δημοτική Αρχή πρέπει να συμπορεύεται με τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος. Ούτε εμείς κάνουμε πολιτική. Πρέπει να ενώνει. Ο Πανιώνιος πρέπει να ενώνει όλους. Ακριβώς. Όλους. Δημήτρη, έχεις κάτι για την παρέλαση να προσθέσεις? Ακριβώς όπως τα είπα είναι τα πράγματα. Και... Εγώ διακρίνω σαφώς ενόχληση πάντως στη γλώσσα σώματος και στα πρόσωπα και των δυο σας και κλείνω με αυτό. Ευελπιστούμε ότι το πείραμα αυτό απέτυχε και δεν θα ξαναυπάρξει. Και πιστεύουμε ότι θα ξαναυπάρξει. Λοιπόν, να πάμε λίγο προς τα αγωνιστικά τμήματα, να ξεκινήσουμε να δώσουμε την πρώτη πάσα στα αγόρια του βόλεϊ. Τα οποία και αυτά αγωνιστικά στο Γενικό Αρχηγό που Γενική Αρχηγή λοιπόν αγόρια βόλεϊ λοιπόν και όπου τον βρω αδιάβαστο θα το συμπληρώσω. Καταρχήν είδαμε με μεγάλη ευχαρίστηση το handball το γυναικείο που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και παρόλα τα προβλήματα που έχει ο Πανιώνιος στις προπονήσεις και σε αυτά φαίνονται να βγαίνουν ομάδες μέσα από τα σπλάχνα του. Όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας, στη χώρα αυτή υπάρχουν σωματεία όπως
Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, που έχουν μεγαλοπαράγοντες από πίσω και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βαθμό, στο μέσο όρο τμήματων και αγωνιστικότητας και αθλητών, έτσι όπως είμαστε εμείς. Αν μου πεις και εμένα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, και εγώ καμιά φορά απορώ με τον Πανιόνιο το πώς τα καταφέρνουμε. Δηλαδή είναι άξιο απορίας. Και όμως τα καταφέρνουμε. Δεν ξέρω, είναι η ευλογία του Αγία Αντρέα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά έχουν διαλύσει ερασιτεχνικοί σύλλογοι οι οποίοι έχουν budget και γήπεδα και το ένα και το άλλο και εμείς αντέχουμε. Λοιπόν, στο αγωνιστικό του Βόλια για να ξεκινήσω, εδώ μιλάμε για κάποια παιδιά τα οποία έχουν περάσει από 15.000 σχήματα, από προπονητές, από γήπεδα, από προπονείς, δηλαδή μόνο ξύλο δεν έχουν φάει και παρόλα αυτά βλέπεις προχωράνε, νικάνε, κοιτάζουν στα ίσα τον κάθε αντίπαλο. Και έτσι θα συνεχίσει και η χρονιά, όπως θα συνεχίσει και στο γυναικείο handball, το οποίο γίνεται μια προσπάθεια εκεί εξαιρετική, με αγάπη για το άθλημα, με αγάπη για το σύλλογο και τα αποτελέσματα βγαίνουν και φαίνονται και καλώς ή κακώς και στον αθλητισμό όπως και στη ζωή, όταν αγαπάς κάτι, αυτό βγαίνει. Είτε αργά είτε γρήγορα, αυτό βγαίνει. Και όλοι αυτοί και εμείς αγαπάμε παθολογικά το Πανιόνιο και το αποτέλεσμα φαίνεται στην πράξη. Καινούριος προπονητής στο αντρικό τμήμα. Στο αντρικό Βόλιο. Ο παλιός μας νόημος. Ναι, μιλάμε ότι είχε έρθει και είχε κάνει και στο γυναικείο Βόλιο. Είχε κάνει και πιο πριν πάλι στο αντρικό Βόλιο. Ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι δίπλα στο σύλλογο. Οπότε έχουμε χρειαστεί να είναι κοντά μας. Είμαστε στην ίδια φιλοσοφία μαζί του. Προχωράμε. Βασίλη Θεοδωρόπουλο. Εντάξει, δηλαδή, ό,τι και να πω για τον Βασίλη. 3-0 τον καιρό και στο Μελίνα να πούμε για τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο. Πρώτο του παιχνίδι. Ναι. Και τα παιδιά με μεγάλο ενθουσιασμό και μια ομάδα η οποία τουλάχιστον βαθμολογικά ισχυρότερη. Ναι. Με μια ομάδα όμως που οικονομικά δεν έχει χρήματα να σταθεί. Έτσι. Μετά την αποχώρηση δηλαδή. Αυτό θα μας το εξηγήσετε κάποια στιγμή πώς το κάνετε βέβαια. Ίσως και με κλειστά μικρόφωνα ή και με ανοιχτά ακόμα καλύτερα. Όπως θέλετε να τα κάνουμε. Γιατί... Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να κρύψουμε. Είναι δύσκολο γιατί να χωρηγή... Εδώ δεν ήρθαμε να κρύψουμε. Δεν υπάρχουν χορηγοί. Υπήρξε χορηγός που για το σκέψη ο μέγα λόγος που αποχώρησε μαζί με την ομάδα, αποχώρησε και με τον μπάτζετ που εννοείται ότι θα κάλυπτε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και έχει μείνει το τμήμα Βόλεϊ να παίζει χωρίς να μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα έξοδα του προπονητή στην ουσία και των αγώνων. Αυτό δηλαδή, ό,τι προσπάθεια γίνεται, γιατί μιλάμε τώρα για τμήματα, αυτό που είπε ο Δημήτρης, ο Πανιόνιος είναι το μεγαλύτερο αθλητικό κλαμπ στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη δηλαδή θα βρείτε καμία ομάδα, είτε λέγεται Μπαρτσελόνα, είτε λέγεται Μπάγερ Μονάχου, είτε λέγεται ξέρω, Manchester United, δεν θα τη βρείτε να έχει 18 τμήματα, αθλητικά τμήματα. Είμαστε φαινόμενο επιστημονικό. Μία τελεία. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι της Λουάνδη πριν 3 χρόνια να λάβουν την ιστορία αυτή και έχοντας προϋπηρεσία της εταιρείας Λουάνδη, έτσι, που φοράμε, έτσι, ήθελαν να δουν το σύλλογο, στο τέλος μας λέγανε, παιδιά, αυτό που σημαίνει εδώ πέρα είναι μεγαλύτερο από την Μπαρτσελόνα. Ισπανία είναι αυτή, έτσι. Είναι μεγαλύτερο από την Μπαρτσελόνα γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτό το πράγμα εδώ πέρα λειτουργεί σε τέτοια επίπεδα και πώς μπορείτε και το έχετε κάνει. Γιατί η Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, έχει 17 φορές μεγαλύτερες εγκαταστάσεις από εσάς και δεν έχει τόσα τμήματα και τόσο και ακαδημίες και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό που λέει Δημήτρης, μας το είπαν οι Ισπανοί της Λουάνδη όταν είχαν έρθει μια εβδομάδα να παρακολουθήσουν το σύλλογο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό. Και να μην παίζουν σε χαμηλές κατηγορίες. Να υπάρχουν σε Pre-League, σε Α2. Το μπάσκετ των γυναικών είναι κανονικά πρέπει να παίζει Α1. Ναι. Ασχέτως αν το είναι Α2. Λάμπρο, πέρα από αυτό είναι και ότι εμείς δεν έχουμε επαγγελματίες παράγοντες. Δεν έχουμε ένα έμιστο διευθυντή στον ερασιτέχνη να παίρνει 1000 ευρώ και να ασχολείται. Έτσι, εμείς είμαστε ερασιτέχνες που έχουμε ο καθένας τις δουλειές μας. Τρέφουμε αγαπάτε αυτό, τρέφουμε αυτό που κάνετε. Αγαπάτε αυτό που κάνετε. Κάνουμε λάθη. Γιατί κανένας αλάθος. Κάνουμε λάθη και η συγκεκριμένη διοίκηση τα τελευταία 6 χρόνια είναι αποδέκτης όλων των λαθών που ξεκινάνε από το 2003 μέχρι σήμερα. Πάντα έτσι είναι η διοίκηση. Δηλαδή πάντα. Αυτά που έχουμε υποστεί, που κάθε μέρα μας χάνεται κάποιες φορές και ο ύπνος μας, δεν τα ξέρει ο κόσμος του Πανιονίου και κάποια δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλας. Για να μην εκθέσουμε ανθρώπους που ασχολήθηκαν παλιότερα. Στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, θα την κάνεις περισσότερο εσύ. Πριν κάνουμε ένα διάλειμμα, έπιασα το Pre-League. Ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε και σε μια εποχή που εδώ και 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, όπως είναι αυτό, έχουν τελειώσει τα ψέματα. Δηλαδή κάποτε οι διοικήσεις
και οι οικονομικές οφειλές ήταν στον αέρα, στον νοσοκομείο μου, χρωστούσα. Πληρώνανε, δεν πληρώνανε. Θα τα, ναι, δηλαδή, όλες οι μεγάλες, όλες οι ομάδες φορτώνανε χρέη και δεν τρέχει και τίποτα. Πλέον αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, αν δεν είσαι νοικοκύρης, να μπορέσεις να έχεις μια ασφαλιστική ενημερότητα, μια φορολογική ενημερότητα. Είναι νόμος πλέον, τελείωσαν τα ψέματα. Γιατί αν χρωστάς ένα μπέκτη, για παράδειγμα, σου κλέβουν τα έσοδά σου, γιατί στα κλέβουν τα έσοδά σου. Έτσι, δηλαδή, σε ρίχνουν κατηγορία, σου ρίχνουν μείον τρεις. Λοιπόν, τα ψέματα έχουν τελειώσει. Από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε ασχολείται με μια ομάδα, πρέπει πρώτα απ' όλα η ομάδα να βγαίνει, ο προϋπολογισμός να είναι σωστός και να μην αφήνει χρέη. Γιατί αυτά τα χρέη αργά ή γρήγορα θα γυρίσουν πάλι σε σένα και θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα αρχικά που έχει συμφωνήσει. Απλά, ας πούμε, αυτό με το παράδειγμα, ας πούμε, το ατυχέστατο που έγινε στο πόλεμο των ανδρών, μπορώ να πω όμως ότι έχουμε και ευτυχέστερα παραδείγματα από αυτό, ανθρώπων που έχουν αναλάβει δραστηριότητες στο σύλλογο και δεν μας έχουν φέρει ένα ευρώ χρέος. Όπως είναι, ας πούμε, ο Ηλίας ο Μπουζαλάς, που έχει δύο ομάδες στην Α1, και των ανδρών και των γυναικών. Έχει προπονητικά staff τα οποία είναι φοβερά, φανταστικά. Η δουλειά που γίνεται στις υποδομές είναι φανταστικά και δεν μας έχει φέρει ούτε ένα ευρώ χρέος. Δεν ζημιώνω. Έτσι. Βέβαια, μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν το κουράγιο, γιατί να αντέξουν, εδώ για να πούμε, ο Πανιούνιος δεν είναι μόνο πρόσφυγας. Είναι και ένα σωματείο που κυνηγείται από όλες τις μεριές. Από διαιτησίες, από παράγοντες, από αλυτάρχες, από χιλιάδιο. Έτσι, κανένας δεν ξέρει τι τραβάνε έφοροι ή παράγοντες αυτού του συλλόγου. Εδώ μας έγινε παρατήρηση, έτσι θα το πω έτσι παρενθετικά, χωρίς να αναφέρω ονόματα, στο παιχνίδι του κυπέλου Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Στο πόλο. Τόλμησε ένας παίκτης μας στο πόλο να πανηγύρισε ένα γκολ και μας έγινε παρατήρηση από το γυμνασίουργο του αγώνα επειδή πανηγύρισε τον γκολ. Όχι κάνοντας χειρονομίες προς την κερκίδα που κατά παράξενο τρόπο είχε 200 οπαδού του Παναθηναϊκού. Αλλά πανηγύρισε ένα γκολ δύσκολο. Πέρασε, χτυπήθηκε, έκανε έναν, έβαλε ένα γκολ. Πανηγύρισε και έγινε παρατήρηση στον προπονητή και σε μένα γιατί πανηγυρίζει. Να τον πετάξουμε έξω. Έτσι, για να καταλάβετε τι τραβάμε. Όταν πάμε και παίζουμε ένα αγώνα, ας πούμε, εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό στα παιδικά και τον κερδίζουμε 27 πόντους, έχουμε και 10-90 τη διαιτησία. Έτσι, όταν χάνουμε 4 πόντους στο εφηβικό, πάλι 90-10 είναι υπέρ του Ολυμπιακού η διαιτησία. Όμως αντέχουμε. Παραμένουμε εκεί. Και όταν παίζουμε μικρότερους, τότε όλοι βρίσκουν την. Ότι δίθεν ευνοείται ο σύλλογος. Και όχι μόνο, δείχνουν τότε ότι είναι και δίκαιοι τότε. Καταλάβει. Ναι, δηλαδή, πιστεύουν ότι παίζουν τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών. Τα δίνουν όλα. Ένα μέρος κατά πάση γούλα, ας πούμε. Και όλοι έχουν ένα μέρος κατά του Πανιώνιου. Λοιπόν, κύριοι, επειδή ο Δημήτρης είναι πολύ αγνός, όπως και άλλος ο Δημήτρης, αλλά είναι και πολύ εξωκαρδία, νομίζω θα κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε λίγο με το E-League, να δούμε τι κάνουν τα κορίτσια. Για το πόλο κάναμε αναφορές, να πούμε λίγο για τα μπάσκετ, τα αεραστεχνικά. Πολύ σύντομα να μας πείτε τι καινούργιες δραστηριότητες έχουμε και μετά νομίζω ότι αξίζει πλέον να μας πείτε πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε. Θέλω και εσείς μαζεύετε, παρακαλώ. Ναι, ναι, είναι το τελευταίο κομμάτι, πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να δίνεται μεγάλη δημοσιότητα, αλλά που η πανιώνια οικογένεια πρέπει να ξέρει ότι εκεί η διοίκηση κάνει και δουλειά αφανή ήρωα. Μετά το διάλειμμα λοιπόν επιστρέφουμε. Thank you.
ήταν το διάλειμμα, γιατί είναι 8 παρά 10 και σίγουρα δεν θα τελειώσουμε στις 8, αλλά χαρά μας να μείνουν οι κύριοι από τον Εραστέχνη, οι δύο Δημήτρηδες και ο Λάμπρος. Μία γρήγορη αναφορά στην Pre-League, Δημήτρη, από σένα. Ναι, Pre-League, εντάξει, Πανιώνιος για άλλη μια χρονιά αγωνίζεται στην Pre-League. Θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν παίζαμε στη Νέα Σμύρνη και αν είχαμε έδρα. Μεγάλο διπλό στο Ζαόν, να πω εγώ. Μεγάλο διπλό στο Ζαόν και μεγάλη νίκη με τους Μακεδόνες. Και ομάδα... live από το NSTV. Ναι, παράλληλα. Και με τους Μακεδόνες. Η ομάδα είναι αρκετά καλή. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ και με προπονήσεις. Σας είπα, είχαμε 10-15 μέρες να κάνουμε προπονήσεις και πήγαμε και νικήσαμε τους Μακεδόνες. Χωρίς προπονητή αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Χωρίς προπονητή. Ναι. Ναι, χωρίς προπονητή. Ναι. Ναι, μιλάμε για ηρωικά πράγματα. Πραγματικά ηρωικά πράγματα. Και να σου πω κάτι άλλο. Παιδιά, αυτά μόνο στον Πανιώνιο συμβαίνουν. Χρήσο χώρο και ο ήρωα. Ναι, βέβαια. Χρήσο χώρο, έτσι. Ναι. Διαχρονικά. Πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς. Πολύ ηρωικά πράγματα. Μόνο στον Πανιώνιο συμβαίνουν. Και λέω μόνο. Αυτά δεν σε καμία άλλη ομάδα δεν συμβαίνουν. Ο Τάκης, ο χρήσο χώρο τρέχει την ομάδα. Μιλάμε πάρα πολύ καλά. Και με τις Μακεδόνες τα κορίτσια δώσανε ναι. Τον εαυτό τους. Εντάξει, είχαμε και την ατυχία αυτή με το μείον 3 στο... που δεν ήρθε ο γιατρός. Η ομάδα ηρωικά στέκεται και θα στέκεται όσο αντέχουμε και όσο μπορούμε. Και όσο... Πού είναι το επόμενο εντός μας, σε ποια έδρα, Δημήτρη? Παίζουμε στην γειτονική Δραπετσόνα. Στην όλη μάνα, συγγνώμη κιόλας πάλι. Στην γειτονική Δραπετσόνα είναι η καινούργια μας έδρα για το παιχνίδι αυτό. Και έχει ο Θεός. Και θα νικήσουμε κιόλας. Α, και το μπάσκετ το γυναικό είναι. Πάμε μπάσκετ γυναικών. Αναφέρατε ένα όνομα προηγουμένως, ο Τάκης Χρυσοχώ. Ο οποίος τραβάει αυτό το καράβι πάρα πολλά χρόνια. Στις πλάτες. Έχετε υπόψη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο μπάσκετ γυναικών, λοιπόν, είχαμε μία αποχώρηση των ανθρώπων που τρέχαν την ομάδα. Του Παναγιώτη, του Λόξα και του Πάρη, του Αναστασάκου. Οι οποίοι το τρέξανε με αξιοπρέπεια. Παίξει αυτά, έτσι. Πριν την έναρξη σεζόν αυτή. Πριν την έναρξη. Δηλαδή, οι άνθρωποι μας παραδώσανε μία ομάδα χωρίς χρέη στην Α1 στον Εραστέχνη. Πολλά χρόνια οι άνθρωποι αυτοί. Ο Παναγιώτης πάρα πολλά. Πάνω από δεκαετία. Ο Πάρης είναι τα τελευταία τρία χρόνια. Τα δύο πιο ενεργά. Παραδώσαν την ομάδα χωρίς χρέη και στην Α1. Ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να την είχαν ρίξει κιόλας. Δηλαδή παλέψανε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να σωθεί η ομάδα. Και το χέρι στην τσέπη κάποιοι. Και το χέρι υπερβολικά στην τσέπη. Γιατί μιλάμε ότι μην νομίζετε ότι είναι μικρά μεγέθη. Οι ομάδες στο μπάσκετ γυναικών έχουν μπάτζετ. Ο Ολυμπιακός έχει δυστεόρατο και κάνει βέβαια πρωταθλητισμό και στην Ευρώπη. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν από 300.000 και κάτω. Δηλαδή εμείς ήμασταν κάπου κάτω από αυτά τα ποσά βέβαια, αλλά τουλάχιστον δεν χρωστάει ο Εραστέχνης για αυτά. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα, όπως το πόλο η διαχείριση ήταν σωστή. Εμπιστευθήκαμε ανθρώπους που αποδείχθηκε ότι ή κάποιος τους γέλασε ή κάποια πράγματα πήγαν ορθόδοξα. Πήγαν ορθόδοξα. Φτάσαμε να εφαρμόζουν στρατιωτικό νόμο, να απολύουν την Ιωάννα την Κουτρουγιάννου που είναι προπονήτρια και στις υποδομές της εθνικής ομάδας, και τον Γιώργο του Χατζηδάκη, ένα προπονητή που μέχρι εκείνη τη στιγμή πήρε μια ομάδα και την έφτιαξε στο παραπέντε. Αίτητη. Και την έφτασε αίτητη σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Έτσι βέβαια εκεί υπήρξε παρέμβαση από τη διοίκηση να διορθώσει την κατάσταση και πήγαμε και κερδίσαμε τους διεκδικητές του τίτλου του Αθηναϊκού. Το Σάββατο ήταν και ο Λάμπρος στο γήπεδο. Εγώ πήγα να δω ένα ντέρμπι με μια προπόνητη ομάδα που δεν είχε κάνει προετοιμασία, δεν είχε κάνει βάρη. Που μας λέγανε με επιστροφή του προπονητή, ο οποίος. Με επιστροφή του προπονητή. Να πούμε ότι απολύθηκε. Το έκανε δημόσια δήλωση ο άνθρωπος. Είπα ότι απολύθηκε και εμείς διορθώσαμε αυτές τις ενέργειες. Και στο πρόσωπό του και στο πρόσωπό της Ιωάννας. Α, διορθώθηκε και αυτό. Ήταν προπονήτρια των Νεανίδων. Και είχε και την επιμέλεια της υποδομής. Είχε παγκορασίδες και κουρασίδες επιμέλεια. Και κάναμε μία νίκη με τον Αθηναϊκό, κάτι παραπάνω από άνετη. Ένα χαλαρό τελευταίο δεκάλεπτο που άφησε να κλείνει τον αγώνα και με μεγάλη διαφορά. 20 πόντους. Τα πρόσωπα της δικού σας παραμένουν ίδια, είχαμε και εκεί αποχωρήσεις? Όχι, αποχωρήσανε. Όλοι τμήμα. Μάλιστα, φέρανε και ένα προπονητή, ο οποίος κάθισε ακριβώς μία μέρα. Αναγνωστόπουλος. 24 ώρες. Ο οποίος αποχώρησε με το που τους γνώρισε, αποχώρησε.
Εκεί λοιπόν παρενέβη η διοίκηση και διόρθωσε την κατάσταση. Γίνανε όλα αυτά, γίνανε αυτές οι διορθώσεις. Αλλά να σας πω ότι αυτό που έχει στηθεί, αδυνατούμε να το υπηρετήσουμε. Κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά, γιατί δεν φταίνει και οι αθλήτριες στις συμφωνίες που γίνανε το καλοκαίρι. Φυσικά. Αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε, όπως και στο αντρικό βόλεϊ, έτσι και στο γυναικείο μπάσκετ και στο hardball πάλι που αποχώρησε ένας χορηγός της τάξης των 5.000 ευρώ, αλλά τα 5.000 ευρώ για το hardball είναι ζωτική σημασία. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αξίζουν τα κορίτσια και ο προπονητής. Αξίζουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι το ότι μείνανε μια γροθιά και ότι επιστρέψαν στο παιχνίδι με τον Αθηναϊκό με ελάχιστες προπονήσεις, στηρίζοντας τον προπονητή τους και δίνοντας μια μάχη που μέσα στο γήπεδο αποδείξανε, τιμήσανε το σύλλογο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, τιμήσανε το σύλλογο. Δεν μας αντιμετωπίσαν σαν κάποια λαμόγια, ας πούμε, που τους υποσχέθηκαν κάποια και εμείς το γράψαμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Αλλά εκεί είναι ότι θέλουμε τη βοήθεια την οικονομική του κόσμου. Δεν είμαστε και σε ένα γήπεδο που να μπορεί να κόψει και 10 εισιτήρια. Είμαστε στους εξέδρες. Δεν έχει εξέδρες. Δεν έχει να δώσει και 10 εισιτήρια. Έχει να βγάλει τα έξοδα το διαιτητό και του γιατρού. Δηλαδή πραγματικά εκεί όποιος αγαπάει το σύλλογο να ξέρει ότι υπάρχουν τμήματα του Εραστέχνη που υπηρετούν το σήμα, τη φανέλα, την ασπίδα, την ιστορία, όλα με το παραπάνω και δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε οικονομικά. Δημήτρη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι στη Νέα Σμύρνη, εύποροι, που μπορούν να προσφέρουν στο σύλλογο, στον Εραστέχνη, για αυτά τα τμήματα? Γιατί δεν το κάνουν? Διαχρονικά στο γυναικείο μπάσκετ μας βοηθάει οι σχολές του Ξενόπουλου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Διαχρονικά, με αυτό που μπορεί. Και ο Μπόντι Μουρ, με αυτό που μπορούσε, μας βοηθούσε διαχρονικά. Και ο Λάμπρος ως Μπλατζέτικα. Αλλά δεν φτάνουν. Αυτό που σχεδιάσαν οι άνθρωποι αυτό το καλοκαίρι ήταν οικονομικά λάθος. Ναι, έκαναν πολλές μεταγραφές. Πάρα πολύ. Ήμασταν και χωρίς δελτία. Ή θα παίζαμε με τις νεάνιδες και θα παίρναμε 3-4 γυναίκες low profile. Αυτό είχαμε σαν σχεδιασμό εμείς για να έχουμε μια ομάδα που δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν θα πρωταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα. Βέβαια, αυτές οι παίκτες έχουν και εγωισμό. Είναι παίκτες που έχουν εγωισμό. Δεν θα χώρουσαν ποτέ σε μια ομάδα για να χάνουν. Έτσι. Είναι καλές παίκτες όλες. Να μην πω ονόματα γιατί θα τις αδικήσω. Αν και μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, τα μάθα σχεδόν όλα. Και όποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια στο γυναικείο μπάσκετ. Να το κάνει, βεβαίως. Δημήτρη, λίγο για το φυτόριο γενικά στο μπάσκετ. Οι ακαδημίες έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ναι, οι ακαδημίες έχουν καλά αποτελέσματα και στα αγωνιστικά τμήματα και στα παιδικά τμήματα. Εκεί υπάρχει μια αναδιοργάνωση τελευταία 2 χρόνια με τον Νίκο Τολινάρδο, ο οποίος είχε αναλάβει το κομμάτι της οργάνωσης ακαδημίας μαζί με τον Σολωμό. Δικά μας παιδιά, έτσι. Ναι, ναι. Λινάρδος, Σολωμός Λάνς. Ναι, έτσι ακριβώς. Και έχουμε προχωρήσει κάποιες σε ποιοτικότερη και μαζικότερη ταυτόχρονα, δηλαδή προσέγγιση και οργάνωση. Και αυτό τα αποτελέσματα φαίνονται σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και πάλι ερχόμαστε να διορθώσουμε την εποχή Βαλουξάκη, έτσι. Έτσι. Μέσα σε ένα βράδυ απέλησε 23 έφυγαν όλοι και φύγαν και οι γονείς μαζί. Και φύγαν και οι γονείς. Και γονείς. Έχασε και την αξιοπιστία και η ακαδημία. Γι' αυτό φέραμε 2 τόσο βαριά ονόματα για να μπορέσουν δηλαδή, να. Ο Βαλουξάκης έκανε μεγάλο κακό στις ακαδημίες. Δηλαδή μπορεί στην ΚΑΕ να έκανε λίγο, αλλά στις ακαδημίες έκανε μεγάλο κακό. Σε όλο τον Εραστέχνη. Σε όλο τον Εραστέχνη. Γιατί ακόμα έχουμε τις αγωγές που τρέχουν για το τελευταίο δίμηνο. Επάνω του τα τρώνε όλα. Και στο τέλος ο τελικός αποδέκτης. Δυστυχώς. Ο Βαλουξάκης λέει έφυγε χωρίς να χρωστάει μία, έτσι λέγανε. Έτσι είπε ο Βαλουξάκης. Έτσι είπε, ναι. Η ουσία και είναι ότι τσακώθηκε με τον οικονόμου και άφησε τους 2 τελευταίους μήνες απλήρωτος. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Είχε βέβαια και συμφωνητικά τα οποία δεν τα έχει υπογράψει ούτε έχουν τη σφραγίδα του Εραστέχνη. Τα είχε υπογράψει ο ίδιος στο όνομα της εταιρείας του κτλ. Μιας εταιρείας του. Αλλά πάλι αυτά όταν στον Εραστέχνη καταλήγουν. Υπάρχουν δελτία, φυλαγόνους και τα λοιπά, έτσι. Καταλήγουν στον Εραστέχνη. Αυτά μετά η εποχή Αλευρογιάννη δεν τα βρήκε προς. Όχι, γιατί ήταν η εποχή Αλευρογιάννη, έγινε ΚΑΕ, στο οποίο συγκεντρώσαμε ένα κεφάλαιο. Καινούργια φημή. Καινούργια φημή. Οι αγωγές είναι και προς τους 3 πάντως. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή και
Ο Χριστοδουλόπουλος, από ό,τι μας είπε στη συνέλευση των μετόχων, αν χάσει η υπόθεση από αυτές οι ΚΑΕ, μπορεί να στραφεί κατά του Εραστέχνη για να πάρει τα λεφτά. Μάλιστα. Αυτό μας είπε. Δηλαδή, όλα στην πλάτη του Εραστέχνη. Όλα ο Εραστέχνη. Το είναι το αυτοδιοίκητο. Όταν λύγει ένα αυτοδιοίκητο. Αυτά είναι λίγα. Όταν λύγει κάτι εραστεχνικό, δυστυχώς πάει στον Εραστέχνη. Να μείνουμε λίγο σε σένα και θα δώσω μια πάσα μετά στον Δημήτρη. Έχουμε κάτι φρέσκο. Έχουμε φρέσκα πράγματα. Είπαμε λίγο ότι έχουμε το γυναικείο handball. Τι άλλο καινούργιο έχουμε? Πετάμε κεφάλια διάφορα, τα οποία μάλιστα. Έχουμε κάτι το οποίο πέρσι πήγα στο Περιστέρι σε αγώνες και έμεινα κατάπληκτος. Η ενόργανη επεκτάθηκε, έβαλε και γυμναστράδα μέσα, γυμναστική για όλους κτλ. Και έκανε ακροβατική. Πήγα λοιπόν στο Περιστέρι στους αγώνες της ακροβατικής και είδα 42 παιδιά να τα χειροκροτά ένα γήπεδο ολόκληρο. Και να παίρνουν φυσικά χρυσό μετάλλιο. Ακροβατική. Για πρώτη χρονιά φτιάξαμε τμήμα, πρώτη χρονιά κατεβήκαμε σε αγώνες και βγήκαμε πρώτη. Ακροβατική, όταν λέμε Δημήτρη, ακροβατική, δηλαδή κάνουμε αγώνες για ακροβατική. Όχι, έχουν ασκήσεις και ενόργανες γυμναστικές, ναι, και ακροβατικές ασκήσεις. Μάλιστα. Και χορογραφίες έχουν τα πάντα. Μάλιστα. Με μουσικό κομμάτι, με θέματα, ανοιχτά θέματα δηλαδή, ό,τι θέλει κάθε σωμάτι που παρουσιάζει. Και αυτά που κάνουμε προπονήσεις. Σε αυτό που στάζει. Σε αυτό που στάζει. Και καμιά φορά πέφτουν και ψευδοροφές. Που γίνεται και λίμνη όταν βρέχει πολύ. Μάλιστα. Δημήτρη, πριν μας πει λίγο ο Γενικός Γραμματέας για τα οικονομικά και τα κομμάτια αυτά τα οποία πρέπει να ακούσει ο κόσμος, σχέσεις με την ΠΑΕ, η συνύπαρξη πέραν του σήματος και της πανιώνιας ψυχής που είναι η ίδια, γενικά. Κοίταξα, υπάρχει έτσι. Φυσικά δεν έχουμε ούτε να χωρίσουμε, στο ίδιο μετερίζει είμαστε, έχουμε πράγματα τα οποία προσπαθούμε να συνοηθούμε και συνοούμαστε. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι δικό σας, είναι δικό μας, η χρήση σας, η χρήση μας, αυτά πώς θα. Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά πράγματα να χωρίσουμε. Είναι πολύ ξεκάθαρες οι γραμμές που έχει η ΠΑΕ, θέλει το γήπεδο, και πολύ ξεκάθαρα αυτά που κάνουμε εμείς. Εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και καλύτερα πράγματα και να μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Βέβαια, και η ΠΑΕ, όπως όλοι ξέρουμε, παίρνει ένα δύσκολο μετερίζει τελευταία χρόνια. Και σε αυτό το δύσκολο μετερίζει συμμετέχουμε και εμείς από τη δικιά μας μεριά, γιατί και η δικιά μας πορεία είναι δύσκολη. Οπότε δεν έχουμε κάτι να ούτε να χωρίσουμε. Σε καλή διάθεση είμαστε. Όποτε χρειάζεται να συνεργαστούμε, συνεργαζόμαστε. Ωραία. Δημήτρη, λόγω σε σένα, ξαναλέω ότι η κοινή γνώμη έχει μία αίσθηση. Να πω ότι... και εγώ για την. Α, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, αν δούμε πριν από αυτή τη διοίκηση, είχαμε φαινόμενα τα οποία αναβρώσαν την ιστορία του συλλόγου. Ανθρώπους να πουλάνε τις μεταπωλήσεις παικτών κάτω από το τραπέζι. Σε αβεζινάδια. Να μην πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είχαμε ανθρώπους που κοντέψαν να αφήσουν την ομάδα να πάει στην τέταρτη εθνική και σαν απομηχανίστερος εμφανιστήκαν μια τετράδα ανθρώπων, ο κύριος Κούρας, ο Ζαμάνης, ο Δάρας, ο Τζιλαλίδης, Παρασκευόπουλος, και πήραν επάνω τους μια ιστορία που ούτε ο Άτλαντας δεν θα μπορούσε να τη σηκώσει. Με λογιστήρια που δεν υπήρχαν, με γραφεία που δεν υπήρχαν. Το ότι είναι ακόμα ζωντανός ο σύλλογος και είναι στη Super League είναι θαύμα. Με όλα τα στραβά, τα λάθη που μπορεί να υπάρχει, τις αδυναμίες που μπορεί να έχει. Αλλά είναι θαύμα που αυτή τη στιγμή ο Πανιώνιος παίζει στην Πρελή. Δεν ξέρω. Τα χρέη πώς πάνε, σίγουρα κατεβαίνουν, σίγουρα κάνουν. Δώσαν μια συνέντευξη τύπου, μιλήσαν, είπαν κάποια πράγματα. Εγώ, με αριθμούς μάλιστα. Εγώ δέχομαι όπως τα πάνε. Δεν θέλω ούτε λογιστικό έλεγχο να κάνω, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα που αναλάβανε, δεν θα το αναλάβανε κανένας. Έτσι. Και αυτό που παραλάβανε ήταν ντροπή για το σύλλογο. Η σημερινή κατάσταση κατά σένα είναι καλύτερη, πέραν του ότι ο Πανιώνιος είναι σε αυτή την κατηγορία που του αρμόζει να είναι? Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που είδαμε προχθές, παιδιά. Χθες, μάλλον. Έτσι. Αν ο Πανιώνιος γυρίσει και κοιτάξει την υποδομή του στα ακριβώς, νέα παιδιά, ακριβώς, και ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο και θα προτιμάει να δει ένα παίκτη από την υποδομή του παρά ένα παίκτη ιδανικό. Και με τα πολιτικές αξίες θα δημιουργεί. Μπορεί να πουλήσει και παίκτες δηλαδή. Και αυτός ο παίκτης τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, θα την αιώνια. Όλοι περνάνε, τιμάνε τη φανέλα. Κάποιοι την τιμάνε, κάποιοι δεν την τιμάνε φεύγοντας, έτσι. Φυσικά. Αλλά τιμάνε τη φανέλα, ανεβαίνει η χρηματιστηριακή τους αξία,
δεν μπορεί να την καλύψει ο σύλλογος. Κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε μεγάλα πορτοφόλια όπως το είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως. Το τελευταίο ήταν του Τζαγκύρη. Άρα δεν το θα του χάσουμε. Και του Λιανού ήταν. Και του Λιανού στο μπάσκετ. Λοιπόν, λίγο για τα οικονομικά του ερασιτέχνη. Πώς πηγαίνει όλο αυτό, αυτή η προσπάθεια του ξεσκαρταρίσματος που κάνετε, έχεις ξαναμιλήσει εδώ, έχεις πει αριθμούς, έχεις πει ονόματα. Ακόμα πώς με, πάμε. Με το σκέπαστρο, τι έγινε, τι γίνεται, τι κάνουμε. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως για Λευναία Ήτρα. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία 6 χρόνια Δημήτρη που είμαστε διοίκηση. 6 χρόνια, ναι. Δεν χρωστάμε σε προπονητή, σε αθλητή, ούτε ένα ευρώ. Δεν γεννάτε χρέη λοιπόν. Δεν γεννήσαμε χρέη. Δηλαδή 6 χρόνια προσπαθούμε να καλύψουμε χρέη παρελθόντων ετών. Άλλα τα έχουμε καταφέρει και τα έχουμε βάλει κάτω και τα έχουμε επιλύσει, αλλά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Δηλαδή αυτό που λες Λάμπρο για το σκέπαστρο είναι μετά τους πολίστες που μας είχαν μπλοκάρει με κατασχετήρια τα έσοδα από τις κεραίες, είναι το επόμενο μεγάλο χρέος που υπάρχει. Χωρίς να. Και υπάρχει και ένα που σκάσε προχθές, το οποίο ήταν, πώς το λένε, μάνα εξ ουρανού μας ήρθε. Τάξη μεγέθους μπορούμε να πούμε. Τάξη μεγέθους είναι θέλατε. Στα 42,5 εκατομμύρια. 42 εκατομμύρια. 42,5 εκατομμύρια. Ευρώ. 42,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Γιατί, είναι, τι είναι αυτό. Οι εκαθαρίσεις της ΠΑΕ και της ΚΑΕ του 2002 και του 2003. Βαροξέ. Όχι, 2002-2003. Στα οποία η εφορία μας καταλόγησε οφειλές των δύο εταιριών των 15 εκατομμυρίων και με τις προσαυξήσεις μας ζητάει 42,5. Τι είπε τώρα, τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι που πιθανόν να το ξεπεράσουμε εύκολα, δηλαδή σε παρόμοιες περιπτώσεις η εφορία δέχεται ότι δεν έχει ευθύνη τώρα στο τεχνικό σωματείο. Ναι. Πήγαμε να βγάλουμε μια φορολογική. Μην μας δώσει άλλη επιλογή, κρατάμε την περίπτωση αλφα. Έτσι. Το βρήκαμε μπροστά μας ζητώντας μια φορολογική ενημερότητα. Ενώ είμαστε φορολογικά ενήμεροι, γιατί τα χρέη παρεμπιπτόντως από τα γνήσια χρέη. Τα γνήσια χρέη του ερασιτέχνη, ας πούμε, είναι ρυθμισμένα πια. Και τηρείται η ρύθμιση. Και τηρείται η ρύθμιση. Φέτος δεν δημιουργήσαμε καινούργια, γιατί παίρνουμε φόρο εισοδήματος για έσοδα που δεν εισπράττουμε, που είναι τα μισθώματα. Οι κεραίες και τα μαγαζιά του γηπέδου. Παρακρατούνται αυτά κατευθείαν, έτσι. Γι' αυτό δεν αυτά μας τα παρακράτησε κατευθείαν η φορεία 45 χιλιάρικα από την επιχορήγηση του Δήμου. Πέρα. Και έτσι δεν έχουμε καινούργια χρέη. Τα υπόλοιπα είναι ρυθμισμένα και τα πληρώνουμε. Και στο ΙΚΑ και στην εφορία. Φυσικά και δεν είναι χρέη της διοίκησης αυτής που σας λέω. Γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε και ΙΚΑ στους συνεργάτες προπονητές σε όλα τα τμήματα. Κάποτε έγινε μια καταγγελία στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ μόλις είδε την κατάσταση. Πώς είναι δηλωμένοι οι προπονητές και πληρώνεται, σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί εντάξει, αυτά τα νούμερα δεν τα έχει το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, το Πανελλήνιος, ούτε κανένας. Αυτό λοιπόν το μπουγιουρτί των 42 εκατομμυρίων μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. Έτσι μας έχουν πει ότι πρέπει να κάνουμε μία αίτηση στη ΦΑΕ Αθηνών που είναι στην Καλλιθέα για να μας τα σβήσει και να μας δώσει ένα χαρτί να και φύγει να, ευθύνη από εσάς. Να φύγει ευθύνη από εμάς. Ναι. Αλλά είναι επειδή δεν νομίζω συγχωρεμένος ο Τσολακάκης δεν είχε κλείσει σε καθαρίσεις. Εξόφληση παλαιότερων ωφελών, μας το άμαξε αυτό το νούμερο, αλλά μένουμε με την είδηση ότι μάλλον. Και εμάς μέχρι να δούμε πώς θα ρυθμιστεί και τι θα γίνει, και εμάς μας τρώμε. Τι λέμε τώρα. Παλαιότερες οφειλές ξεχρεώνει η ομάδα. Ξεχρεώνει, αλλά έρχονται, ήρθε μία πριν από 1-2 μήνες περίπου. Ήρθε ένα μπουγιουρτί από τη ΔΕΠΑ. Και ευτυχώς που δεν μας έχουν έρθει και ποινικά. Έτσι. Φυσικό αέριο. Δηλαδή κάποιος, ναι, κάποιος ενώ είχε κλείσει η ΔΕΠΑ το φυσικό αέριο γιατί υπήρχε οφειλή, το άνοιξε και έτρεχε και έγραφε ακόμα. Το ρολόι. Το ρολόι έγραφε. Εντάξει, μεγέθος. 60.000 ευρώ. Το ίδιο είχαμε πάθει και με το ρολόι της ΕΙΔΑΠ της πισίνας. Ναι. Που αυτό είχε βγει ένα χρέος 52.000 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά όλα. Δεν πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να έρχονται να ελέγχουν αυτά τα πράγματα σαν ρολόγια, δηλαδή σαν στάδιο δικό. Όχι, αφού η ΕΙΔΑΠ είναι η ΕΙΔΑΠ, τι θα έρθει. Όχι, να το ρολόι, τα ρολόγια αυτά είναι στο όνομα του Πανιωνίου. Στο αφημί σας, δεν είναι. Στο αφημί. Δηλαδή και είχαμε και ένα θέμα με τη ΔΕΗ και τις οφειλές τη ΔΕΗ, το οποίο το σβήσαμε, το απαλείψαμε τελείως. Και τώρα έχουμε φύγει, έχουμε πάει και σε οικονομικότερη εταιρεία, ας πούμε, έχουμε φύγει από τη ΔΕΗ. Ναι, ναι. Αλλά οι οφειλές της ΔΕΗ και τα ξεχωριστά ρολόγια τα βάλαμε σε όλα τα τμήματα για να ξέρουμε και να χρεώνουμε και το κάθε τμήμα τα σωστά έξοδα. Και τα κόστος μας περιγράφει. Αυτό που είπε το κάθε τμήμα, στέλνουμε εδώ. Ναι. Πανιούνιος,
Γιατί δεν το κάνει αυτοδιοίκητο. Δηλαδή. Όλα τα τμήματα μια διοίκηση. Κεντροποίηση. Όλα τα τμήματα μια διοίκηση έχουν. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. Ναι, α πούμε παραδείγματο χάρη το Τζούντο έχει το δικό του ταμείο. Εφορίε είναι αυτέ που προβλέπονται από το καταστατικό. Ταμείο δεν έχει κανένα τμήμα ξεχωριστά. Όλα τα χρήματα από όλα τα τμήματα ανεξαιρέτω έρχονται στο κεντρικό ταμείο και τοποθετούνται στη θηρίδα του κάθε τμήματο. Τα έσοδα του πόλου στη θηρίδα του πόλου, τα έσοδα του χάντμπολ στη θηρίδα. Αυτό γίνεται και από εκεί γίνονται οι πληρωμές. Αυτοδιοίκητο δεν, με την έννοια που το λες, όταν έχεις κάποιους ανθρώπους στα τμήματα, αυτοί θα επιλέξουν προπονητές. Έχουν τον εφορό τους. Έχουν τον εφορό τους, φτιάχνουν τον προϋπολογισμό τους, ελέγχεται από την κεντρική διοίκηση, εγκρίνεται ή απορρίπτεται, διορθώνονται κάποια ποσά κτλ. Πλεονάσματα, ελλείμματα δικά σας. Τα πλεονάσματα, πλεονασματικά είναι τέσσερα τμήματα στο σύνολο. Ναι, πλεονάσματα, ελλείμματα δικά σας λοιπόν στο ταμείο το ένα. Ναι. Ένα τίμιο ταμείο μας περιγράφει. Ένα όμως. Βέβαια, να πω ότι υπάρχει αδικία απέναντι σε τμήματα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, με ποια έννοια. Με την έννοια παλιότερα, πάλι θα το μνημονεύσω, ήταν ο Ιορδάνης ο Αποστολίδης, πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Όταν κάναμε την οικονομική εξυγίανση του Ερασιτέχνη. Γιατί είχαμε παραλάβει με 2 χρόνια απλήρωτο προσωπικό και τότε, κάθε τμήμα έκανε άλλο σχεδιασμό. Δηλαδή, η Κολύμβηση μπορούσε να στείλει 50 αθλητές στην Ουγγαρία για προετοιμασία. Το μπάσκετ, η υποδομή μπορούσε να στείλει σε τουρνά στο Μιλάνο την εφηβική ομάδα. Όταν θα φτάσουμε, πιστεύω, στο σημείο 0, λοιπόν, τότε οι αδικίες κάποιων που γίνονται σε κάποια τμήματα, αυτό το πράγμα τώρα δεν το κάνουμε στην Κολύμβηση. Δεν το κάνουμε στην Ενόργανη. Που συνδράμει, δεν το κάνουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που συνδράμει στο κεντρικό ταμείο. Ναι. Έτσι, όταν θα φτάσουμε να μηδενίσουμε τα χρέη μας και να πούμε δόξα σε ο Θεός. Πότε το προβλέπετε αυτό? Αν δεν φύγει το σκέπαστρο με τη βοήθεια της πολιτείας από πάνω μας, που είναι ένα χρέος που το είπαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση με 1000 τόνους, δεν αφορά τον ερασιτέχνη. Το σκέπαστρο έγινε για να παίζει η ΠΑΕ στο UEFA. Δεν ευνοήθηκε σε τίποτα ο ερασιτέχνης, καμία δραστηριότητα δεν έχει κάτω από εκεί. Αν δεν το λύσει αυτό το θέμα η πολιτεία με κάποιο τρόπο, δεν μπορώ να πω ότι... Αν αυτό το θέμα... Υφυπουργό Αθλητισμού... Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού... Τάξη μεγέθους αυτό, Δημήτρη, το πρόβλημα. Αυτό με τις προσαυξήσεις των τόκων, θεωρητικά επειδή είχε πληρώσει κάποια χρήματα και ο Τσακίρης και εδώ στην Αιγύπτικη, έπρεπε να είναι από 300 έως 500 χιλιάρικα. Με τους στόχους από το 2003 μέχρι τώρα, ήταν το κατασχετήριο που μας ήρθε ήταν στα 850. Δεν έχετε μπει σε ρύθμιση λοιπόν σε αυτό. Αυτό είναι μόνο το υπαρκτό. Έχει κατάσχετη στο τέλος της χρονιάς της πράξης της ΠΑΕ, κατάσχετα μισθώματα στο γήπεδο του ερασιτέχνη και περιμένει τη σειρά του να πάει στις κεραίες. Μόλις τελειώσουν οι υπολίστες που τελειώνουν κατά πάσα πιθανότητα για να μας ήρθε ένα ακόμα τελευταίο πριν από 3-4 μέρες. Μόλις τελειώσουν οι πωλήσεις θα μπει και αυτός εκεί στη σειρά να παίρνει από εκεί λίγα τα χρήματα που με τους στόχους και τα λοιπά δεν θα τελειώσουν ποτέ. Αυτό θα συμβεί. Μάλιστα. Δημήτρη, κάτι στο οικονομικό κομμάτι από τη δική σου οπτική γωνία. Εδώ έχουμε να διαχειριστούμε το χρέος Ελλάδος. Λοιπόν, είναι πραγματικά κάτι αντίστοιχο. Και το κουράγιο του να μόνο που εμείς δεν είμαστε υπουργοί και δεν πληρωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Όπως τα είπε ο Δημήτρης, είναι πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Πραγματικά γίνεται τεράστια προσπάθεια. Και μέσα σε όλο αυτό να συντηρήσουμε χωρίς εγκαταστάσεις ένα σύλλογο που έχει 3.000 οικογένειες. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Το χρέος δηλαδή είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα να έχουμε μια πιο καταγεγραμμένη εικόνα του τι πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα. Λάμπερο, θέλουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι έξω. Νομίζω συζητήσαμε και για τα τμήματα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Σε βλέπω εσείς. Να αφήσουμε κάποια αδικημένα τμήματα. Έτσι. Βέβαια. Πέρσι ιδρύσαμε ένα ελιτίστικο τμήμα, το Πετάλ. Το οποίο πήρε μέρος στις τριπλέτες και ντουπλέτες σε ένα πρωτάθλημα που άρχισε να στείνεται. Με 8 ομάδες και βγήκαμε πρώτοι και στα 2. Και είναι κοντά στη δημιουργία και ομοσπονδίας γιατί θέλει 12 σωματεία. Αλλά είναι άθλημα το οποίο
εύκολα βρίσκεις χώρο και μπορείς να το αναπτύξεις, οπότε πιθανότατα να είναι και ομοσπονδία κοντά. Το σκάκι. Το σκάκι συνεχίζει την παρουσία του στην Α1 εθνική κατηγορία. Αξιόμαχα και δυνατά. Αξιόμαχα και δυνατά και με παιδιά που έρχονται από όλη την Ευρώπη για να αγωνιστούν με το Πανιόνιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το τζούντο είναι. Έκανε διεθνές τουρνουά σε καταστάσεις του Πανελληνίου, πρόσφατα με επιτυχία. Κάθε χρόνο το κάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η ενόργανη η χρονιά ήταν σκονάκι, γεμάτο σκονάκι, έτσι τα έχει γράψει πολλά τα τμήματα. Ναι, μα δεν πάει να θυμάσαι. 18 με τον Ορφέα που υπολειτουργεί. Ο Ορφέας πρέπει να τον κοιτάξουμε όμως κάποια στιγμή. Ο Ορφέας είναι το όνομά μας. Είναι το όνομά μας και θα δούμε τώρα με τα 120 χρόνια που θα έχουμε και τα 130 χρόνια που θα έχουμε για τους εορτασμούς. Του χρόνου αυτό. Μίζω, τα 130 πότε... χρόνια του χρόνου. Απρίλιο, Μάιο. Θα είμαστε πρώτοι στην παρέλαση. Και κάτι πρέπει στα 130 χρόνια πρέπει κάτι να γίνει και μαζί με τον Απόλλωνα. Για μένα. Με τον Απόλλωνα έχουν φύγει τα παλιά μίση και η έφαση και οι παλιότητες που δεν ξέρουμε και εγώ πιτσιρικάς δεν είχα καταλάβει γιατί δεν τις είχαμε. Υπάρχει μεγάλο σεβασμός όμως πλέον, πραγματικά, βεβαίως. Μα με πολλά σωματεία. Να πω και κάτι έξω από τον ερασιτέχνη. Αυτό που κάνουν οι πάθηρες με τους Crystal Palace είναι ανεπανάληπτο, παιδιά. Ανεπανάληπτο. Δηλαδή μένουν 50 οπαδοί της Crystal Palace εκτός παιχνιδιού για να δουν 50 πάθηρες στον αγώνα. Έτσι, ακριβώς. Είναι... Και όχι μόνο αυτό. Έτσι. Και μιλάμε οι άνθρωποι που κυκλοφορούσαν στον δρόμο και τους ανοίγαν τα βουφά που έκανε κρύο και τους έδινε Πανιόνιος. Γλώσσας Πανιονίου. Ναι. Σε ένα σύλλογο που μιλάμε για μεγάλα μπάτζετ εκεί πέρα. Ναι. Είναι πέμπτη στην Αγγλία σήμερα. Και σε ένα πρωτάθλημα. Η επίσκεψή τους στον πιτσιρικά στο παιδόν. Φυσικά. Νομίζω ότι οι πάθηρες. Και δεν χαϊδέψανε ποτέ αυτιά έτσι, και τραβάνε αυτιά. Έτσι ακριβώς. Και μας διορθώνουν πολλές φορές το υγιές κομμάτι του Πανιονίου. Τις τελευταίες αξίες της πόλης είναι οι πατέρες, αν μου επιτρέπετε και εμένα την κριτική μου. Θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στα αγοράκια του βολέι στη μικρότερη κατηγορία, διότι και εμείς και ο Λάμπρος εκπροσωπώντας την Πανιόνια ΕΔΕΑ και εγώ εκπροσωπώντας το NSTV και χωρικά είμαστε δίπλα τους. Είναι ένα τμήμα το οποίο συνεχώς και μεγαλώνει στα παιδάκια του πρόδρομου του Τσάμι, τα οποία μεγαλώνουν και τα βλέπουμε και στο σωματότυπο μεγαλώνουν και οι αποδόσεις και τα αποτελέσματά τους. Και βρεθήκαν και στην πρώτη ομάδα δύο παιδιά. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε σαν φιλοσοφία σε όλο τον ερασιτέχνη. Θα πρέπει να δουλέψουμε την υποδομή και η υποδομή να είναι η μισή αντρική, η μισή γυναικεία ομάδα σε κάθε τμήμα. Έτσι. Αυτό σε κάποια τμήματα το έχουμε πετύχει ήδη. Σε κάποια τμήματα πρέπει να το δουλέψουμε. Γιατί, εντάξει, την υποδομή του μπάσκετ στα κορίτσια, ο χώρος δεν χωράει με όλα αυτά που συστεγάζονται τόσα τμήματα. Δεν χωράει να κάνεις ακαδημία με 100 με 200 κοριτσάκια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις από 60 παιδιά να βγάλεις 6 γυναίκες. Φυσικά. Αλλά έχεις ανταγωνιστικές ομάδες στις νεάδες, κορασίδες, στις παγκορασίδες. Και αυτό κάτι πρέπει να αφήνει πίσω. Και στα βόλια το ίδιο τώρα. Λέμε για τα γηπεδικά παιδιά. Δηλαδή κάνει ο προπόνησης ο Πανιόνιος στο βόλιο, η υποδομή του είναι στη Λάνς. Τι μιλάμε, για ένα γήπεδο που έχει φτιαχτεί. Για σχολικό αθλητισμό. Πάντως δεν είναι πρωτοφανή πράγματα. Για ένα γήπεδο που το δάπεδο κάτω το έχουμε φτιάξει εμείς. Συμβαίνουν και σε άλλους δήμους αυτά, έτσι. Δεν είναι μόνο εδώ. Σε τέτοιο βαθμό όχι. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, το Δήμος Νέας Σμύρνης έχει πόσες χιλιάδες κατοίκους. 120.000 λοιπόν. Όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κλειστό γήπεδο. Στο εξωτερικό. Βγάλω το εξωτερικό γιατί θα είναι η ατυχή σύγκριση. Να πάμε σε ποιους, δήμους να πάμε, στο Περιστέρι για παράδειγμα. Να σου πω σαν κλειστά έχει το Περιστέρι. 10 κλειστά έχει. 10 κλειστά έχει το Περιστέρι. Όχι λοιπόν, μόνο αυτό. Του ελληνικού τα προκάτω όλα φύγανε και πήγανε στα Τρίκαλα, στα δεξιά, αριστερά. Καλά κάνανε. Για στην Νέα Σμύρνη. Η Καλυθέα πόσα κλειστά έχει. Η Καλυθέα 4. 4 κλειστά έχει. Τι συζητάμε τώρα.
Δηλαδή είναι. Αλλά έχει και 300.000 κατοίκους βέβαια. Είναι, αλλά το πνεύμα σου. Είναι κλειστά, ρε παιδιά. Δεν είναι καλύτερα από το Βαρύκα. Ναι. Έτσι, ναι. Δηλαδή ναι. Η πολιτεία έφτιαξε το ένα τενεκέ εδώ πέρα, έφερε και βάλε. Και τη λείπαμε και ευχαριστώ. Και αλλού έχει κάνει και πεντάξει. Δημήτρη, γη έχουμε να κάνουμε κλειστά στη Νέα Σμύρνη. Όχι, γι' αυτό είπα στην παραλία. Ναι. Η παραλία, γι' αυτό είπα στην παραλία. Η παραλία έχει ένα μέτωπο τεράστιο. Που έχει εγκαταστάσεις τις οποίες τις έχει απαξιώσει η πολιτεία. Δηλαδή το Taekwondo, αν ήθελε να κάνει συνέδρια, ξέρω εγώ, αυτά, εκείνα, εκθέσεις. Έχει τόσους χώρους, ρε παιδιά. Αν πάτε και στο ΣΕΦ. Έχει τόσους χώρους και τόσα βοηθητικά που μπορείς να κάνεις παπάδες εκεί μέσα. Έτσι, και όταν χρειαστεί να φιλοξενήσεις κάτι άλλο, το φιλοξενείς. Φυσικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε το πρώτο. Αλλά επιλέξαν εδώ και 10 χρόνια μετά την Ολυμπιάδα, πότε ήταν, το 2004. Το 2004 λοιπόν είχε πάρει απόφαση η πολιτεία ότι αυτό το γήπεδο θα το κρατήσει σαν εκθεσιακό κέντρο για εκδηλώσεις και μπορεί και να το πουλήσει. Μια φορά τι το έκανε. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το γήπεδο βόλι, το beach βόλι που είναι δίπλα. Το beach βόλι, τίποτα. Που είχε άρμο, ας πούμε, που δεν κόλλαγε σε υδρότα πάνω. Δηλαδή, παίζουνε. Παρατημένο. Έχουν, όχι παρατημένο. Το beach βόλι έχει λατηθεί. Έχουν πάει γύφτη και έχουν πάρει μέχρι και τα κασόνια τα παράθυρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, γιατί να μην δώσουν στον Πανιόνιο ένα χώρο τέτοιο. Να διαχειριστεί σαν σύλλογο, όχι σαν δήμο. Έτσι. Όχι σαν Δήμο, την Πηλαία την πήρε ο Πάου. Δεν την πήρε ο Δήμο. Πηλαία δεν. Πήρε. Ο Ηρακλής πήρε το Καφτατζόγλι. Εδώ δεν έχουμε ούτε αυτό το γήπεδο, εδώ πέρα δεν έχουμε δικό μας. Δηλαδή δεν ξέρω πώς, αλλά. Λοιπόν, κύριε, 20 λεπτά μετά τις 8, Δημήτρη, έχεις κάτι να κλείσουμε με κάτι. Έχουμε καλύψει ουσιαστικά πολλά πράγματα. Όχι, το 100% έχουμε πει. Πραγματικότητα αυτή. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή ότι όλα το 2020 να μας βρούνε προς λύση. Καλύτερο το 19. Το 19, 19 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τον Πανιόνιο. Κύριε Γενικέ. Πρώτα απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Γιατί και ο κόσμος περνάει δύσκολα και έχει πολλά προβλήματα. Σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε να έχουν ανάσες αθλητικές στα παιδιά τους. Πρώτα απ' όλα υγεία στον κόσμο λοιπόν, υγεία στους αθλητές μας και να βελτιώνουν και να κάνουν καλύτερες επιδόσεις και να έχουν καλύτερα αγωνιστικά αποτελέσματα. Και εύχομαι η πολιτεία μία φορά να κοιτάξει τον πρόσφυγα, που είναι πιο πρόσφυγες από κάθε άλλη φορά. Yeah. Αυτή τη φορά είμαστε πραγματικά ξενιτεμένοι. Δεν είναι το χάτμπολ μας. Όχι, μόνο. Βέβαια. Είναι όλα τα τμήματα. Δημήτρη, η πολιτεία, το μοναδικό πράγμα που έχει δώσει στο Πανιόνιο μέχρι στιγμής για μένα είναι ένα δωματιάκι στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τίποτα. Κάπως έτσι. Και αυτό όμως, Λάμπρο, ήταν κάτι τότε. Κάτι ήταν. Γιατί μπόρεσαν κάποιοι να κρατήσουν την ιστορία ζωντανή. Έτσι. Αυτή την ιστορία κάποιοι όμως δεν τη θέλουν ζωντανή. Εμείς σε πείσμα αυτών των ανθρώπων παραμένουμε στις επάλξεις. Έτσι. Κόβοντας από τη ζωή μας. Και δεν ξέρω και πόσο θα το αντέξουν κάποιοι από εμάς. Δηλαδή, μιλάμε για. Ο Δημήτρης έχει τις ενασχολήσεις του. Ναι, θα πρέπει να τρέξει, να κάνει. Δηλαδή, δεν είμαστε. Αυτό που είπα στην αρχή, δεν είμαστε ένα κλαμπ που έχει τόσο μεγάλο μηχανισμό και έχει υπαλλήλους έμισθους. Λοιπόν, να του κάνουν marketing, να του κάνουν διεύθυνση. Είστε και οι δύο 25ηδες, έχετε κότσια. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, ξεκινώντας από τον Γενικό Γραμματέα του Εραστέχνη Δημήτρη Μιχαηλίδη και τον Γενικό Αρχηγό του Πανιωνίου Δημήτρη Χανιωτάκη. Θα κλείσω με την ευχή της εκπομπής των Πανθύρων που φιλοξενούσαμε πριν από αρκετούς μήνες εδώ. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, κάντε τα Πανιόνιου. Σας ευχαριστούμε και τους δύο που ήρθατε. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε και να έχουμε πάντα περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις για τον Εραστέχνη. Και εμείς το ίδιο, καλή δύναμη να έχετε. Μα αυτό κάνουμε, Δημήτρη. Πανιόνιους βγάζουμε εμείς στα τμήματα. Από το τζούντο, από την ενόργανη, από το πιγκόνγκ βγάζουμε Πανιόνιους. Και είναι και το πιο ευχάριστο. Και τους χαιρόμαστε να τους βλέπουμε στην κερκίδα. Λοιπόν, γιατί πορώνονται τα παιδιά, παίρνουν πρωταθλήματα εκεί. Ευχαριστούμε και πάλι, Λάμπρο Τζακίρη. Ευχαριστώ και σένα για την παρέα σου και για την παρουσία σου. Πανιόνια πορεία λοιπόν, έκτακτη εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.